Soul Hunter. Gold Soul Hunter. Γεια και χαρά φίλες και φίλοι του καναλιού, σήμερα νέο επεισόδιο και είμαι σε έναν πολύ ιδιαίτερο ζεστό χώρο εδώ στο game room του φίλου Σταύρου από τους Retro Computers GR, τη νούμερο ένα ομάδα που ασχολείται με εκθέσεις και παρουσιάσεις ρετρό μηχανημάτων σε διάφορα events. Με τον Σταύρο έχουμε ξανακάνει βίντεο. Είναι εδώ. Το τρίτο έτσι. Είναι το τρίτο, έχουμε κάνει εννοείται room tour εδώ, έχουμε κάνει με την Amiga που ήταν αυτό το εξώφυλλο, μου είχαν πει τι γραμμάτο ήταν το μικρό και το μεγάλο. Το μικρό και το μεγάλο, ναι. Και με το Σταύρο, εντάξει, προφανώς και ξανά ήρθα εδώ για να κάνουμε βίντεο, γιατί θεωρώ ότι ο Σταύρος είναι ένα από τα πολύ μετρημένα άτομα που έχω γνωρίσει σε αυτό το community που πραγματικά, εντάξει, το παιδί είναι respect, είναι σοβαρό, μου έχει φέρει εδώ και λίγο κέικ, εδώ μου έχει πρίκα ραβανί, δεν ξέρω εγώ, λουκουμάκια, δεν μου έχει φέρει ένα καφέδες. Μόνο το χαβαλέ που κάνουμε σοβαρός, αφού εντάξει τώρα. Είναι γαμό τα παιδιά, έχουν δηλαδή πάει, είναι και Παναθηναϊκός, έχουμε πάει γήπεδο μαζί, περνάει τώρα φόντο να τη δείτε, εντάξει. Σάμπατον, δεν τους είδε όταν πήγα εγώ, αλλά θα τους δει, κάτσε να παίξει και μια ρηφιά. Οκ, Attack of the Dead Man. Και σήμερα λοιπόν ήθελα να κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο. Τα βλέπετε εδώ. Ο Σταύρος έχει και PS5 και Series S και Switch και PC μαζί με όλα τα άλλα τα ρετρό που έχει, Amiga, Mega Drive, Xbox, Super Nintendo, δηλαδή τα γουστάρια, τα έχει και συνδεδεμένα σε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο. Οπότε διαφορετικό βίντεο σήμερα. Τελείως διαφορετικό. Όχι και ρετρό. Όχι ρετρό, αλλά και σκέψου, το κάνουμε επιτέλους, έτσι. Ναι, έχει περάσει λίγο τα 40 κύματα. Το έχουμε πει καιρό, είχα κάποιες αναποδιές, αλλά επειδή δεν κάνω βίντεο συχνά λόγω διάφορων συγκυριών. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει. Γιατί και στο κανάλι, εντάξει, δεν κάνω. Θέλω να κάνω και άλλα πράγματα, όπως έχω πει. Είμαστε gamers. Fusion. Μας αρέσει το retro fusion. Μας αρέσει το. Ούπα, έπεσε ένα πολύ μπροστά για λίγο. Εντάξει, ναι, δεν πειράζει, μας πειράζει. Όλα λειτουργούν, εντάξει. Λοιπόν. Πολύ πίσω και έπεσε, αφού το έχω βάλει πολύ εργονομικά όλα. Πώς σκέφτεσαι. Λίγο. Έλεγα λοιπόν ότι είμαστε gamers, μας αρέσουν τα retro games περισσότερο, αλλά δεν εξαιρούμε τα καινούργια, δεν ναι. Αφήνουμε στην άκρη τη νέα τεχνολογία και δεν το χάνουμε. Και θα ήθελα να πω και κάτι τώρα πριν ξεκινήσουμε γενικότερα, ότι αισθάνομαι τυχερός που κατόρθωσα και έχω και. Εντάξει, το PC δεν είναι τόσο gaming PC, είναι απλώς ένα PC. Δεν έχει κάρτα γραφικών για παιχνίδια, είναι ένα καινούργιο σχετικά PC. Με το ανέφερα, αυτό εννοείται να είναι και PC. Αισθάνομαι τυχερός που έχω καταφέρει να αποκτήσω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και τη νέα γενιά του Xbox, το S, την πιο light εκδοχή ας το πούμε, και το PS5. Ναι. Και βέβαια έχω το Switch, το Lite. Okay. Έτσι να αγοραστεί και ένα OLED, αλλά θα το δούμε αυτό. Okay. Θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο να τα αποκτήσω όλα αυτά μαζί, ούτε μου περισσεύουν, ούτε έχω λεφτά τα οποία τα πετάω. Δεν είμαστε νεόπλου τύπου κάποιοι. Ούτε καν. Ωστόσο, αισθάνομαι ότι και ήθελα να το πω αυτό. Αισθάνομαι τυχερός που έχω μπορέσει να τα βλέπω όλα και να κρίνω τι καλό έχει το ένα, τι καλό έχει το άλλο, τι κακό έχει το ένα, τι κακό έχει το άλλο. Ναι. Αυτό είναι βασικό όμως γιατί το ξέρουμε όλοι, ζουν ανάμεσά μας, το βλέπουμε, υπάρχει. Όπως και στα οπαδικά, στις ομάδες. Το ΑΕΧ. Κάτσε, θα φανούμε οπαδί τώρα. Θα φανούμε οπαδί τώρα. Είμαστε μόνο πανάθεστοι. Είμαστε πανάθεστοι. Έχεις εδώ κάτι βίβλιο στις λεωφόρου. Έτσι, τέλο πάντων. Οπότε και εδώ προφανώς υπάρχουν στρατόπεδα. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν πήγα στη ζωή μου με κάποιο στρατόπεδο. Προτιμήσεις ναι, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, chill, καλά, δεν μιλάμε για να τσακωθείς
να τσακωθείς και το PlayStation και το Xbox τώρα, έτσι, το Nintendo, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Ξεφτύλα, ναι, επειδή το βλέπω και από μεγάλους ανθρώπους, δηλαδή της ηλικίας μου, συμπλήν και τα λοιπά, το θεωρώ ότι δεν υπάρχει, είναι ανούσιο, ο φανμποϊσμός που λέμε. Υπάρχει φανμποϊσμός, υπάρχει... Δεν ξέρω γιατί όμως, είναι δικιά σου εταιρεία και πρέπει να εσύ τη φτιάχνεις. Πιθανότατα, ναι, μπορεί να είναι μέτοχοι κάποιοι, δεν ξέρω. Είναι μέτοχοι, μάλλον. Μπορεί να είναι μέτοχοι της Sony, της Nintendo, της Microsoft. Της Sony. Της Sony. Ναι, το Microsoft με το δολάριο αντί για S και κάτι τέτοια. Ναι, λες, ναι, και ναι, ναι. Υπάρχει εταιρεία η οποία δεν. Αυτό. Τέλος πάντων. Τα βλέπουν και γελάνε ουσιαστικά με αυτά που κάνει ο κόσμος. Εγώ έχω φτάσει σε σημείο να βγω από ομάδα του PlayStation okay. Στο Facebook λόγω. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ήταν όλα αυτά που διάβαζα ήταν τραγικά δηλαδή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή την ηλικία. Τα είχαμε πει και στο άλλο το βίντεο. Ναι. Να κάθονται και να ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Τάξ, και να ειρωνεύονται μια ομάδα την... και στο Xbox τις ομάδες γίνονται αυτά. Ναι. Δεν θέλω να πω ότι επειδή εγώ όλοι ξέρουν και εσύ το ξέρεις ότι είμαι πράσινος, είμαι Xboxάκιας. Αλλά. Όχι, δεν είναι. Αλλά. Όχι, δεν θα κάτσω να τσακωθώ και να πω ότι αυτό είναι καλό. Είναι όλα πράσινα. Κάτι κατά καλά τώρα. Ναι, οκ. Ναι, δεν θα κάτσω να κάτσω να τσακωθώ. Καταρχήν, όπως απέκτησα το PS5, παίζω πλέον περισσότερο εδώ παρά εκεί. Γιατί, γιατί είναι καλύτερο. Ναι, είναι θεωρητικά. Σαν hardware καλύτερο. Σαν hardware. Ναι, ναι. Αν το βάζεις μαζί με το Series X, θα λέγεις ότι είναι τα ίδια. Ας πούμε. Ναι. Δεν θα κάτσω να τσακωθώ όμως. Δεν μπορώ δηλαδή. Ναι, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Όχι. Δεν τα μπορώ αυτά. Εδώ έχω Nintendo. Το light. Το light είναι αυτό. Έχω. Δεν ξέρω, την έχει ακούσει την ιστορία. Το είχα πάρει το light μόλις είχε βγει. Πριν 3-4 χρόνια. Δεν ξέρω πώς έχει το light. Δηλαδή, που το θυμάμαι πώς το έχω πάρει. Κοίτα, το 17 βγήκε κανονικά το Switch. Όχι, το 17. Το 17, να βλέπω και το launch event εδώ πέρα. Α, σωστό. 2/3 του 17. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, από Switch δεν ασχολούμαι. Το ξέρει ο κόσμο. Οι φίλοι που είναι φίλοι του Παναγίου το ξέρουν. Αλλά θέλω να πω ότι. Όπως το πήρα, το πούλησα. Δεν. Λοιπόν, αυτό μια και το. Θα το αφήναμε τελευταίο γιατί τελευταίο αποκτήθηκε, αλλά μια κουβέντα μόνο θα πω γι' αυτό. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό εδώ με αυτό που είναι στο ντοκ, το κανονικό και το βλέπεις τηλεόραση. Εντάξει, προφανώς. Είναι άλλο πράγμα. Όσοι δεν το ξέρουν, σίγουρα το ξέρουν όλοι. Ναι, ναι. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο εδώ. Άλλο η τηλεόραση, παιδιά, είναι από άλλο πλανήτη. Γι' αυτό και εγώ έκανα εκείνο το λάθος που είχε βγει τότε στα 210-220 ευρώ και λέω, ας το πάρω. Ήξερα ότι δεν είναι να παίξει τηλεόραση, αλλά απογοητεύτηκα. Τέλος πάντων, το ζήτημα ποιο είναι. Ότι ο Σταύρος, αυτό θέλω δηλαδή να περάσω μέσα από αυτό το βίντεο και την κουβέντα που θα κάνουμε σχετικά με την τελευταία γενιά κονσολών, είναι ότι ο Σταύρος δεν έχει παροπίδες. Και έχει και τα τρία μηχανήματα και προφανώς έχει επενδύσει και σε ένα νέο PC που ξέρω ότι το έφτιαξε πέρσι μαζί με μένα. Ασχέτως αν δεν έχει πάνω 40-80 και 30-80, οκ. Αλλά... Έπαιξε, συγγνώμη στη διακόπτω, έπαιξε ένα λότο λίγο πριν έρθεις, οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Α, όταν πληρώνει το βράδυ. Ναι, απόψε. Οκ, μπορεί να πληρώνει κιόλας. Έτσι ακριβώς. Οπότε θέλω να πω ότι ο Σταύρος έχει και τα τρία μηχανήματα της τελευταίας γενιάς κονσολών και PC, οπότε... Θα ήθελα λίγο να τον έτσι να διερευνήσω τι συμβαίνει μέσα του σχετικά με αυτά τα brand names, ξέρω εγώ εδώ και να ξεκινήσουμε με, με το πρώτο κεφάλαιο αυτού του σημερινού βίντεο που δεν θα είναι μεγάλο, σας το υπόσχομαι. Θα δείξει βασικά ο χρόνος στο τέλος, στο μοντάζ. Πες μου λοιπόν, ποιο πήρες πρώτο. Αν εξ αρχής ήταν η ιδέα να πάρεις αυτό πρώτο ή έτυχε κάτι και το πήρες εν τέλει αυτό σαν πρώτη αγορά και αν όντως ήταν αυτό που ήθελες εξ αρχής, γιατί, για ποιους λόγους οδηγήθηκες να πας ας πούμε σε αυτό που χάνει. Το πρώτο που αγοράστηκε είναι το Series S. Okay. Δεν είχα σκεφτεί να μπω στη νέα γενιά των κονσολών. Το οποίο, ερώτηση, πότε το έχεις αγοράσει... Είναι δύο χρόνια. Οπότε, κάπου εκεί. Το πήρε σχετικά με την έλευση της νέας. Λίγο πιο μετά, εντάξει. Ναι. Νομίζω τραβάνε 2,5-3 χρόνια. Κάπου εκεί πρέπει να, μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Κάπου εκεί, δεν θυμάμαι, δεν συγκρατώ ημερομηνίες από την αλήθεια. Αλλά θυμάμαι ότι το έχεις καιρό. Ναι, αυτό αγοράστηκε πώς. Δεν είχα κανένα σκοπό να αγοράσω ντε και καλά κάποια καινούργια κονσόλα. Okay. Πιο πολύ έλεγα να αποκτήσω λεφτά κάποια στιγμή, να φτιάξω ένα τούμπανο PC. Ναι. Σε κάποια φάση είχα κάτι προβλήματα με τον Dreamcast, δεν μου έπαιζε, τέλος πάντων ιστορίες.
και ένας πολύ καλός φίλος, ο Δημήτρης από τη Σύρο. Okay. Γεια σου Δημήτρα, ρε. κουβεντιάζαμε στο τηλέφωνο και μου λέει, να σου πω ρε, εσύ, μου λέει, τι κάθε και ασχολείσαι, μου λέει, όλο τον Dreamcast αυτό δεν δουλεύει και αγοράζεις και το ένα και το άλλο. Πάρε, μου λέει, το Series S που είναι πάμφινο, κάνει κάτω από 300 ευρώ. Ναι. Γίνεται super emulator και θα έχεις, μου λέει, και δυνατότητα να παίζεις και τα next gen παιχνίδια. Ναι. Σοβαρά, λέω. Ναι, για να δω. Okay. Λίγες μέρες μετά αγοράστηκε. Δεν έχω παίξει ούτε ένα παιχνίδι με emulator σε αυτό. Ναι, δηλαδή. Δεν υπήρξε λόγος, γιατί και το Dreamcast φτιάχτηκε. Ναι, ναι. Οπότε παίζω στο Dreamcast αν θέλω. Αλλά και με αυτό ουσιαστικά γνώρισα κατά κάποιο τρόπο τη νέα γενιά παιχνιδιών. Okay. Όσο πιο light κι αν είναι από το αντίστοιχο Series X, είναι ένα θαυματουργό μηχανηματάκι. Έχει πολύ καλό optimization. Έχει φοβερό optimization. Είναι παιχνίδια, μερικά από τα παιχνίδια του είναι super. Κάποια άλλα μπορεί να έχουν φάει πολύ έτσι υποβάθμιση. Nice. Για να παίξουν, αλλά αυτό είναι θέμα εταιρείας, δεν είναι θέμα hardware. Ναι, κρατάει πάρα πολύ καλά. Η εταιρεία το πόσο θέλει να ασχοληθεί με την κωδικοποίηση. Όχι τόσο οι developers, έτσι. Όχι, ναι. Όπως συνέβαινε παλιά και με το Saturn που είχε πιο δυνατό hardware, οι εταιρείες βαριόντουσαν να ήταν πιο λογισμικό ο κώδικα κτλ. Ναι. Κοίτα, να σου πω το ίδιο ισχύει και με την περασμένη γενιά που εγώ είχα όλα τα Xbox τα παλιά. Δηλαδή το One το πρώτο, το S και το X. Όταν είχα πάρει το S, που φαινόταν πολύ πιο δυνατό μηχάνημα το πρώτο Xbox και είχε πλέον και native, ας το πούμε, 2K στο ψευτό περίπου, καμουφλαρισμένο, παιχνίδια τα οποία παίζανε και στο Siri, στο One το X, εμά το Θεό, στην ίδια τηλεόραση, γιατί μόλις είχα βγάλει και το ένα, το είχα ακόμα για ένα διάστημα και μετά το πούλησα για να πάρω, γιατί είχα ρεφάρει τότε 5,5 εκατοστάρια που είχε βγει το One το X. Έκανα switch, εναλλαγές, δηλαδή ήταν και τα δύο σε HDMI. Και το γύριζες να δεις πως... Ναι. Μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις και σε παιχνίδια που ήταν μόνο πραγματικά 4K, δηλαδή στο Assassin's Creed Origins. Όταν είχα πάει από κοντά στην οθόνη, γιατί αν κάθεσαι και 3 μέτρα, πολλοί δεν έχουν πλησιάσει ποτέ τόσο κοντά μια οθόνη, αν μιλάμε σε σαλόνι. Εδώ, σε αυτές τις οθόνες, ειδικά αν είναι κάποια 2K. Είναι 2K αυτή. Μπράβο. Επίσης και εδώ βλέπεις πολύ καλή ποιότητα. Βλέπεις πολύ καλή ποιότητα, αλλά καταλαβαίνεις και αν το παιχνίδι πραγματικά έχει, αν στο παιχνίδι έχει δοθεί αγάπη που λέμε από τους developers, δεν έχει βγει για να βγει. Δηλαδή, παράδειγμα. Αυτή εδώ που το έχω βάλει, δεν το βάλα τυχαία να είναι εδώ, είναι από τα πρώτα παιχνίδια που άρχισα να παίζω και το έχω λατρέψει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Το Forza Horizon το 5 εννοείται είναι πάρα πολύ καλό. Προχθές, πριν από κανένα μήνα που έβαλα το Forza το Motorsport το 8. Αυτό βγήκε τώρα. Είναι πρόσφατο, είναι το τελευταίο. Έχω μείνει στα 7. Παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά, αν το δεις σε Series X, και το δεις και μετά εδώ, υπάρχει τεράστια διαφορά. Φαίνεται. Αν δεις τα δέντρα πίσω πως είναι, θα μου πεις, ωραία, βάλ' το στο quality mode, αλλά θα σου ρίξει στα 30 frames, ας πούμε. Άντε και πες το κάνεις έτσι. Θα είναι λίγο καλύτερο. Φαντάσου, επειδή το έχω δει, σε Series X, σε 4K, με όλα στο full. Είναι ένα άλλο παιχνίδι. Θέμα, είπαμε, optimization, developers, πώς το έχουν φτιάξει και τι δουλειά έχουν κάνει. Εν τέλει αξίζει αυτό το μηχανηματάκι. Αυτό το μηχανηματάκι, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για μένα. Άμα δεν μπορείς να δώσεις τα 600 άρια, έτσι. Ναι. Αν μπορείς να τα δώσεις, δεν το συζητάω, δεν έχεις λόγο να το πάρεις. Αλλά για μια καλή αρχή είναι ό,τι πρέπει. Και έχει βγει τώρα και το μαύρο, το οποίο έχει 1 τέρα χώρο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Okay. Αυτό έχει 512, το οποίο σου αφήνει 380. Πόσα σου αφήνει. Είναι λίγο. Άντε γεια, δηλαδή δεν χωράει τίποτα μέσα. Ναι. Το αντίστοιχο μαύρο που έχει βγει, νομίζω, έχει 1 τέρα δίσκο, οπότε είναι καλύτερα. Τώρα, άμα μπορείς να δώσεις συμπλήν 600, πάρε το Series X. Ναι. Πάρε και μία για ένα αποθηκευτικό χώρο, γιατί και αυτό τελειώνει εύκολα. Που είναι πολύ ακριβά για αυτά και σε μια χαρά. Κοίταξε, εγώ τότε, επειδή είχα μείνει στο One το X, βασικά έχω κάνει και βίντεο, το έχουμε ξαναπεί στο κανάλι για ποιο λόγο δεν είχα πάει στην τελευταία γενιά κονσολών. Πλην προσφάτως που πήρα το Spider-Man το 2 το Limited, εκ το οποίο είναι κάτι το οποίο θέλω να το μοιραστώ. Αυτό το βίντεο γεννιέται μια μέρα μετά τα γενέθλιά μου, 18 Νοέμβρη, είχα 17 Νοέμβρη για χτες γενέθλια. Είχατε δει ότι είχα πάρει το PlayPception, το 5. Stateplation, όπως είχε πει κάποιος. Και
χτες μου κάνει δώρο. Είχα γενέθλιά, τέλος πάντων ξυπνάω και βλέπω στο σαλόνι ένα. Τώρα αυτά είναι. Θέλω να το μοιραστώ, είναι προσωπική στιγμή, αλλά θέλω να το μοιραστώ γιατί με έχει συγκινήσει πολύ αυτή η κίνηση. Βλέπω ένα κουτί μπαλαρισμένο σε μια μεγάλη τσάντα. Και λέω. Μου πήρε η γυναίκα μου Lego το Indiana Jones στο διόραμα που θέλω, το Curse of the Idol. Που έχω πορωθεί με Lego, να ξέρετε, αν με έχετε χάσει και από βίντεο και από όλα αυτά έξω το χέρι μου. Να ξέρετε, ψάχνω το Lego, έχω καεί με Lego. Ναι, είναι το νέο μου χόμπι. Μπορεί να γίνει το κανάλι Lego Hunter σε λίγο διάστημα, θα ανοίξει. Και το ανοίγω. Και όπως το ανοίγω, λέω, λίγο ελαφρύ είναι. Σκίζω και βλέπω το κουτί από το PS5 το Spider-Man. Και λέω, τι τρολιά είναι αυτή τώρα της γυναίκας μου. Και της λέω, τι είναι αυτό. Σου έκανα δώρο το κουτί. Μου λέει, ναι, άκου να δεις, μου λέει. Όταν βγήκε, λέει, αυτό, επειδή τα είχε μιλήσει με τον Γιάννη τον Δελφίνη, εγώ εξ αρχής ήθελα να σου κάνω δώρο γενεθλίων αυτό. Και έχω μείνει έτσι σε φάση, είχε 660 ευρώ κάτι στα αυγά σου, ήθελα να κάνω μια τρέλα. Με πρόλαβες όμως, άτιμε. Και επειδή μου είχε κάτσει εδώ, δεν ήθελα να σου πάρω το Series X. Και λέω, όπα, τι είναι, θα βρεθώ τώρα με δύο κονσόλες. Οπότε μου λέει, ανοίγω το κουτί και μέσα έχει 660 ευρώ. Μου λέει, πάρτα, μην τα κάνεις Lego, μου λέει. Βάλτα τουλάχιστον από εκεί που τα χάλασες από τα λεφτά του σπιτιού, ξέρω εγώ, που μαζεύεις με κόπο και αυτά. Και πες ότι στον έκανα εγώ δώρο. Και δεν είναι κάγκυλο. Story, δεν ξέρω, ναι. Είναι. Να το πω. Πες το, πες το. Η γυναίκα σου αγαπάει και σέβεται. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Ναι. Το PlayStation. Είναι ένα κριτήριο. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αλλά είναι σημαντικό γιατί και σε αγαπάει αλλά και σέβεται τα χόμπι σου. Πολύ σημαντικό αυτό. Τα σέβεται τόσα χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σέβεται, ναι. Οπότε ναι, καταλαβαίνει τι γίνεται. Τέλος πάντων, αυτό παροπλίστηκα, παρένθεση, αλλά κλείνοντας λοιπόν την παρένθεση, μπήκα και εγώ στην τελευταία γενιά κονσολών. Όπου είπα επίσης σε εκείνο το βίντεο που το είδες και μου είπε και ένας φίλος σου, του άρεσε πολύ έναν φίλο σου από Θεσσαλονίκη, τον Κώστα τον Ετιέν. Έλα ρε Κώστα, έχουμε να πούμε και για σένα. Οπότε θα δω πώς θα, αν έρθει κάποια στιγμή Αθήνα ο Κώστας. Για να δούμε, ναι, μακάρι να έρθει. Θα το φτιάξουμε. Οπότε τώρα είπα ότι πήγα PS5 παιδιά ξεκάθαρα γιατί έκανα ένα recap με ποια παιχνίδια τα τελευταία χρόνια στη γενιά One X και PS4 είχα πορωθεί πιο πολύ και είχα ασκήσει και είχα παίξει βγάζοντας στην άκρη τα cross platform, δηλαδή τύπου Assassin's Creed. Ναι. Και ήταν το PlayStation που εγώ πάντα ήμουνα Xbox, δηλαδή Xbox 1 360, 360 Black Wi-Fi, ήμουν Xbox. Αποφάσισα να πάω εδώ αυτή τη γενιά, βέβαια περίμενα μια άλλη κονσόλα πιο δυνατή, το facelift μετά από 3 χρόνια, τύπου ένα PS5 Pro, αλλά αυτό είπα ότι μόλις είδα ότι ανακοινώθηκε το Slim που είναι και πιο μικρό και πιο αστείο, λέω fuck it, Spider-Man συλλεκτική πολύ ωραία και μπήκα. Οπότε, και συγγνώμη να σε διακόψω, δεν λέγεται και Slim εντωμεταξύ το καινούργιο έτσι. Είναι απλά το καινούργιο. Έτσι το λέμε εμείς εδώ. Δεν έχει καμία σχέση. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, μια και το ανέφερες. Εγώ ξέρεις τι θεωρώ. Αγόρασε όταν μπορείς και άσε τη θαύγη του χρόνου. Όχι εσύ, γενικά το λέμε. Δηλαδή, θες να πάρεις ρε παιδί μου το PlayStation το 5. Πήγαινε πάρε το PlayStation το 5. Γιατί ναι, θα βγει και 6 κάποια στιγμή. Θα βγει και 7, θα βγει και Pro και Slim και Beam και Fin. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα πάρουμε ποτέ. Ναι, ισχύει. Αυτό. Απλά θέλω να πω ότι μπήκα σε αυτή τη φάση και παρότι είχε αυτή τη δυνατό PC δηλαδή με 30-80 και αυτά και. Όταν πάρω τη 40-80 θα συνδυάσω στο θα υποσχεθεί με την άλλη, αλλά δεν έκανε. Δεν πειράζει. Χωράει. Αν χωράει. Εμένα δεν χωράει. Εσύ έχει πληρώσει εδώ πέρα για να μην. Έχα μια λατιμούρη, του ανεμιστήρε και πέρασα τη VGA την 30-80 στη Βαλίνη DI μέσα. Δεν έμενε. Να σου πω, το τραβούσε κιόλα. Πε την αλήθεια, το τέντωσε. Το τέντωσε. Άστα, δεν έμενε. Απορώ πω μπήκε στο PC γιατί είναι πιο μικρό το δικό στο Tower. Αλλά λοιπόν, μπήκαμε σε αυτή τη γενιά και τώρα διάλεξε λοιπόν Series S. Υποθέτω έχεις 2 χρόνια έπαιξε, λοιπόν, έχεις παίξει καλά, έχεις γουστάρει. Πριν πάμε στο PS5 ή εκεί στο μικρό το φίλο που δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω, δεν.
Μπορεί να μου τη βαρέσει να πάω να πάρω ένα Switch OLED. Να ξέρετε ότι κρατήθηκα με το Zelda το καινούριο. Το Zelda Edition, λες. Ούτε καν ξέρω πώς λέγεται, ξέρω. Το περασμένο ήξερα ότι λεγόταν Breath of the Wild, το καινούριο. Α, λες το παιχνίδι, λες τώρα. Ναι, εγώ έλεγα την έκδοση του OLED με το. Αυτή την πήρε ο Γιάννης. Α, την πήρε okay. Και δεν το είχε ανοίξει. Εντάξει, είχε πάρει ένα OLED πριν ένα χρόνο. Το άνοιξε στους 10 μήνες χωρίς να έχει Switch. Απλά το είχε κλειστό. Μου λέει τι να παίξω Switch, απλά το πήρα. Του λέω είσαι hoarder. Και μετά μου χτυπάει και την καινούργια τώρα. Ναι. Παίρνει τη Zelda αυτή την έκδοση του καινούργια. Και λες κοίτα να δεις. Οπότε, παιχνίδια που έχει ξεχωρίσει στο Series S. Αυτό. Καθαρά είναι. Καταρχήν μιλάμε τώρα για. Παίζει το μήνα, ναι. Βασικά, ναι, όσο μπορούμε είναι, να είναι θέμα αυτό. Του τι αρέσει το καθένα πρώτα απ' όλα, έτσι. Ναι. Για πάντα μία στο mainstream σε δύο κόσμους να πούμε το username σου. Όσοι θέλουν να σε κάνουν ad, παιδιά, το nickname είναι Stabil. Ούγκα. O-U-G-A. Ναι. Το τι είναι το Ούγκα θα το πούμε σε κανένα επεισόδιο. Βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι. Πιστεύω να κάνει ad τον Σταύρο στο Xbox Live, βαρά εκεί. Cosworth. Αυτό λοιπόν το έχω ξεκινήσει, το έχω φτάσει μέχρι ενό σημείου. Τώρα θα το βάλουμε έτσι ή σαν να φτιάξει κάτι. Δεν θα κάνουμε κάτι τώρα, ναι. Το ξεκίνησα, το έφτασα σε ένα σημείο όσο πήγαινα. Το προχώρησα. Κάπου έχω κολλήσει. Δεν μπορώ να προχωρήσω παρακάτω. Δεν βγαίνω πρώτο. Okay. Έμεινε λίγο στην άκρη. Ωραία. Παίζεις παιχνίδια τέτοια, έχω δει γενικά, ξεχωρίζεις τα racing. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα racing. Okay. Μ' αρέσουν τα fighting. Ωραία. Οποιοδήποτε έτσι αρκέιντοειδές παιχνίδι. Δύσκολα θα παίξω αυτά τα οποία θέλουν. Τι κάναμε εδώ. Τώρα είναι το πεντάρι μου τους παίρνει. Δύσκολα θα παίξω παιχνίδια από αυτά τα οποία απαιτούν ώρες και ώρες να είσαι μπροστά. Και γιατί είμαι λίγο έτσι. Θες fast action. Θέλω fast action. Είμαι λίγο τεμπελάκος. Δηλαδή θα πιάσω να παίξω για παράδειγμα στο PS5 ναι. Και σε αυτό ναι. Πριν, αλλά και στο PS5. Αλλά το προτιμώ στο PS5 γιατί παίζει και στα 120 Hz. Λοιπόν, έχω βάλει ας πούμε το Ghost Wire το Tokyo. Ναι. Λοιπόν. Όσοι το έχουν παίξει, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ καλό, το προχωράω, το πηγαίνω όσο το πηγαίνω. Okay. Αλλά πάλι κάπου κολλάω και εγώ βαριέμαι παιδιά, έτσι, και παίξω πάνω από μία ώρα, αρχίζω κάπου και λέω nice. Εντάξει. Ναι. Okay, ας βάλουμε. Είναι ο χρόνος καθημερινότητα. Είναι ο χρόνος, κοίτα, μιλάμε για το Σαββατοκύριακο, έτσι, yeah, καθημερινές, yeah, yeah. Μπορεί να μην ανοίξει ποτέ. Okay. Και αν καμιά φορά με βλέπουν κάποιοι που ανεβάζω φωτογραφίες στο Instagram. Όλη μέρα παίζει. Όλη μέρα παίζει. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Παίζω μια πίστα από αυτό εδώ πέρα, ας πούμε. Ναι. Ανεβάζω δύο φωτογραφίες έτσι στα social, έτσι για το χαβαλέ. Okay. Και πάει εκεί. Αυτό, μέχρι εκεί. Ναι. Είμαι τεμπελάκος. Δεν θα κάτσω εγώ να τελειώσω το Elden Ring, ξέρω εγώ, ή το. Ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν μπορώ πρώτα απ' όλα. Ναι. Δεν μπορώ. Για να. Καθόμουν και έπαιζα τις προάλλες στο Devil May Cry το Special Edition. Mm-hmm. Κόλλησα σε ένα σημείο, πάλευα εκεί με το YouTube μήπως γίνει καμία δουλειά να καταλάβω τι γίνεται. Mm-hmm. Αλλά λέω, ας το λέω στην άκρη τώρα, ή μου σπάσουν τα νεύρα και το βλέπουμε στην πορεία. Αυτό. Okay. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Από εκεί και πέρα. Εννοείται ότι έπαιξα πάρα πολύ. Θα παίξω πάρα πολύ. Εννοείται. Εννοείται ότι έπαιξα πάρα πολύ και το Forza Horizon. Mm-hmm. Απλώς μετά από ένα. Παρένθεση, ο γάτος μου απ' έξω, δεν ξέρω, δεν το πιάνει βέβαια ίσως ο ήχος, okay. Αλλά σπρώχνει. Το ψάρι. Το ψάρι. Okay. Σπρώχνει, παιδιά, ας, καταλαβαίνετε, ναι. Βάζω, παιδί. Λοιπόν, απλώς το Forza Horizon από ένα σημείο και μετά γίνεται κουραστικό. Οδηγείς. Κάνεις καθαρά περίεργα τέτοια. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, κάπου από ένα σημείο και μετά, οκ. Okay. Okay, μάλιστα. Και αυτό το έχω παλέψει. Αρκετά. Έχω τερματίσει το story. Τώρα αν μου πεις κάνε τι και πώς και special moves, εντάξει. Καλά τώρα, σιγά μου τα θυμάμαι εγώ αυτά απ' έξω. Εντάξει, αγαπημένος μου Batman. Ποιο να τον βάλουμε, όχι είναι υπεράνθρωπος αυτός, θα φάει ξύλο. Κάποιος που δεν έχει ανθρώπινες δυνάμεις, εδώ Deadshot. Καλή εχθρή, αντίπαλη. Arkham Asylum. Την έφαγε την μπάτσα έτσι. Πάμε. Δεν έγινε τώρα. Παίζεις λοιπόν παίζεις και πολύ fighting. Παίζω και fighting. Ένα από τα πρώτα επίσης που κατέβασα εδώ από το Game Pass είναι το Mortal Kombat το
το 11 μιλάμε τώρα, έτσι, το καινούριο, ακόμα δεν το έχω δοκιμάσει. Το remaster του 1. Ναι, αυτό. Ναι, δεν πειράζει, ναι. Έτσι, δώστε μια να τελειώνουμε. Ναι, και το Mortal Kombat έπαιξα πολύ, από εκεί και πέρα λίγο απ' όλα. Δηλαδή, ό,τι μου ερχόταν κάθε στιγμή και ό,τι έβλεπα στο Game Pass ότι είναι καλό. Ναι. Παίζω κατά αυτόν τον τρόπο. Παίζω καθαρά ένα μισάωράκι, να χαλαρώσω και στην πορεία μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν το ξαναπιάσω πάλι μετά. Ναι. Πάλι γκράπλ. Τώρα θα το αφαιρέσει, ήξερε το κάνει. Εντάξει, στην ορατομιά δεν θυμάμαι καν και την άμυνα. Νομίζω η άμυνα είναι κάποιο από τα πίσω. Νομίζω. Δεν θα σου πω, θα σε πείσω να το ανακαλύψει. Χάσαμε. Ναι, μέχρι το. Να το φυλάξει. Μια χαρά. Μέχρι το Edge. Μου άρεσε, εντάξει, το Injustice 2 να πούμε ότι ήταν τρομερό παιχνίδι. Μου άρεσε πάρα πολύ το transition, εντάξει, που πήγε στο πρώτο game. Και γενικά, εντάξει, οι χαρακτήρες, υπήρχε μεγάλη διαφορά από το πρώτο παιχνίδι και τα γραφικά, γιατί ήταν και άλλη γενιά. Έλα. Τάκ. Εντάξει, πολύ το γουστάρι, τα special moves, είναι τρελά, απλά τώρα ναι, δεν έχουμε τέτοια. Λοιπόν. Ναι. Πέτρα ψαλίδι. Πέτρα ψαλίδι χαρτί, ναι. Δεν πρόλαβα τίποτα. Μας τσάκισε. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάταμε, σε καμάμινα. Σε καμάμινα, το στείλω από το σπίτι αλλιά μας το. Οπα, θα χάσουμε, τι θα γίνει. Πάμε. Πολύ fighting λοιπόν, είσαι. Είναι ωραίο, ναι. Εντάξει, το έβγαλα στο medium. Okay. Γιατί τώρα παίζουμε, δεν θα μιλάμε. Δεν θα μιλάμε, ναι, εντάξει. Έλα ρε Μπρουσ. Κάτι πολύ σημαντικό. Το Series S, αν και νομίζω να τα έχεις πει στο Game Room, δεν έχει δίσκο. Δεν έχει optical drive. Δεν έχει, ναι. Είσαι digital. Εντελώς digital. Είσαι παιδί digital, ενώ είσαι παιδί από παλιά εποχή. Ενώ παιδί από παλιά. Φταίει η πειρατεία, μάλλον. Η πειρατεία τη σκοτώνει. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Okay. Ο λόγος είναι ότι. Ευκολία. Είναι θέμα ευκολίας. Όλες μου οι ρετρό κονσόλες είναι είτε με κάρτες. Με Everdrive. Everdrive, Fener, Saturn και αυτά. Δεν, δηλαδή και να έρθει κάποιος και να μου χαρίσει όλη τη συλλογή της Mega Drive, όλη τη συλλογή της Super Nintendo, όλη τη ναι. Δεν μπορώ κρακακρού. Βαριέμαι. Στην τόσα μένα. Ναι, ναι, όχι. Δεν βαριέμαι. Δεν σε πειράζει. Εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, να το κάνω αυτό. Είναι ωραίο, μ' αρέσει να έχω τα κουτάκια σε μια βιβλιοθήκη που λέει ο λόγος. Έχω κάποια εκεί πέρα από Saturn και. Αλλά είναι ελάχιστα. Θέλω να τα έχω όλα έτοιμα, πατάω, παίζω. Ναι. Τα παλιά να πούμε του Σταύρου δεν έχουν διασωθεί. Επίσης ο Σταύρος, για όσους δεν έχουν δει το Room Tour που πραγματικά αξίζει να το δείτε, ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα που καλά, ξέρω ότι είχαν Άμστα 128, μετά Amiga 500, μπλα μπλα μπλα. Ήταν από τους πρώτους που είχαν πάρει Panasonic και Nintendo 2. Και. Γιατί δεν το έχω δείξει αυτό. Εγώ το δικό μου το 3DO το είχα πάρει από το Λονδίνο μεταχειρισμένο, χωρίς κουτί και Microsoft 7. Και κουτί μου κάνει donate το φίλος του Καναγίου, ο Χρήστος ο Αδάμ, το καλοκαίρι, με στέλνει αδιάβαστο, μου σκάει κουτί μπόμπα, με φεριζόλ ιστορίες, δεν είχε manual. Και ξαφνικά είμαι ένα Σάββατο, μια Κυριακή, τώρα αρχές καλοκαιριού, και μου σκάει μια φωτογραφία στο Viber και βλέπω κάτι manual και αυτά, κοιτάω, γιατί ξέρεις, τα είδα σε μικρογραφία, κοιτάω 3DO και μου λέει, του λέω, τι είναι αυτά ρε φίλε. Μου λέει, βρήκα λέει, τα manuals του 3DO μου, όλα, εγγυήσεις, αυτά τα λευκά χαρτιά, την επιληψία, ξέρω εγώ, όλα μέσα, άψογα και το booklet και μου λέει, παιδί δεν το έχω και επειδή εσύ δεν τα έχεις, πάρτα. Και μου τα έδωσε. Ήταν... Πάρτε ένα άλλο παιδί. Βρήκα, ξέρεις τι γίνεται. Σαυρός. Βασικά, εσύ ξέρεις τι γίνεται στο κόσμο, ναι. Το πω. Όταν αδειάζαμε το πατρικό, βρέθηκαν πολλά πράγματα. Βρέθηκαν τα manual του Saturn, βρέθηκαν τα manual του Dreamcast, τα οποία τα έχω και βέβαια τα έχω κρατήσει. Όταν βρήκα τα manual του 3DO, επειδή το 3DO το ξέρει, το πιστεύω ότι η μισή φίλος πρέπει να το έχω πει στο μισό κόσμο ότι το έχω χάσει, ότι μάλλον πετάχτηκε κατά λάθος. Όταν τα βρήκα, λέω τώρα αυτά, να τα κρατήσω, να τα κρατήσω, αλλά δεν έχω τίποτα. Ναι. Δεν έχω καν το 3DO. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, αν το είχα, δεν θα σου το έδινα γιατί καλά, ναι, θα τα είχα πακέτο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, από τη στιγμή που δεν έχω τίποτα,
Και από τη στιγμή που εσένα σου έλειπε μόνο αυτό, ναι, τι να τα κάνω εγώ, να τα έχω εδώ και να λέω «Α, είχα το 1994 ένα κουτιό». Αν πάρεις πάντως, εγώ θα δώσω πίσω. Αν πάρω θα είναι μέσα στο κουτί, οπότε no problem, δεν μου δίνεις τίποτα πίσω. Αυτό έλειπε. Θα μου δώσεις εκεί να το άγνω. Θα σου δώσω του αγνώ. Και θα πάρεις τα δικά σου πάλι. Καλά, κάτσε να το πάρω και το συζητάμε τότε. Ωραία, ωραία. Οπότε θέλουμε να πούμε μετά από αυτή την παρένθεση ότι τα παλιά όλα τα games, cards και αυτά είχαν χαθεί με τα χρόνια, είχαν απολυθεί πλέον πλέον. Και βλέπω μια τάση για digital. Έχεις και Game Pass. Ναι. Game Pass, ας πούμε, εγώ μια περίοδο και Xbox Live είχα 3 χρόνια σε έρη και πιο παλιά. Έχει Game Pass, το Xbox Live, ας πούμε, που μπορείς να κατεβάσεις κάθε 2 εβδομάδες, ένα μήνα το παιχνίδι, τέλος πάντων. Το υποστηρίζει το Game Pass, δηλαδή σε μόνιμα συνδρομή. Ασταμάτητα, ναι, όπως το έχω πάρει. Αυτό είναι συνέχεια μέσα, να ανανεώνεται συνέχεια. Τώρα, κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο ανάλογα, σκέφτομαι μήπως τώρα από του χρόνου βάλω καμιά ετήσια να ησυχάσει το κεφάλι μου. Γιατί. Δες τώρα με Black Friday, όλοι τα ρίχνουν. Τώρα όλοι τις ρίχνουν. Τώρα δεν γίνεται γιατί έχω ήδη ανανεώσει. Ανανεώθηκε 5 του μήνα. Τι να ανανεώσω τώρα, δεν έχει νόημα. Okay. Οπότε, μπορώ να δω είτε από ενέμπα είτε από οπουδήποτε αλλού να αγοράσω κανένα το υποστηρίζω κανονικά, γιατί η πλάκα ποια είναι. Ότι υποτίθεται ότι, ότι βάζει, όχι μόνο εγώ, βάζουμε το Game Pass για να κατεβάζουμε δωρεάν αυτά που θέλουμε να παίξουμε και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Α, βγήκε το τάδε. Δεν έχει μπει στο Game Pass όμως. Πόσο κάνει, για να δούμε, γιατί εγώ το θέλω. Και έτσι τελικά αγοράζεις περισσότερα από ό,τι θα αγόραζες. Λέω, εγώ τουλάχιστον, έτσι, αν δεν είχες το Game Pass, έλεγες 80 ευρώ, καλά, εκεί, ξέρεις, ναι, έχεις το Game Pass, γλυκένεσαι, θέλω και εκείνο, θέλω και εκείνο, θέλω και εκείνο, θέλω και εκείνο και βλέπεις ότι τώρα δεν το έχει μέσα. Κοίτα, σε καταλαβαίνω, όπα, γιατί θα το αγοράσω. Το είδα, επειδή εγώ είχα με το PS5, έπαιξα τον Ghost of Tsushima, κοντεύω και για πλατίνα, τόσο πόρωση, και μου βγάλε άλλα τρελά γραφικά, ξέρω, είχα πορωθεί με το game. Του λέω του Σταύρου, το έχεις παίξει, μου λέει όχι, το έχεις, όχι. Του λέω παίξ' το, πώς, digital και τάσκασες, πόσο, 70. Όχι, δεν έγινε έτσι με τον Ghost of Tsushima, με τον Grand Turismo, το 7 τα, εκεί έδωσε. Okay. Με τον Ghost of Tsushima έγινε το εξής, ήθελα να το αγοράσω έτσι κι αλλιώς και πριν μου πεις κιόλας εσύ, γιατί το βλέπα και μ' άρεσε. Ναι. Έμπαινα όμως στην εφαρμογή του PS5 από το κινητό και έλεγε συνέχεια ότι κάνει ξέρω εγώ 70-80 ευρώ. Α, λέω καλά, άστο. Α, λέω καλά. Και μου μιλάω με τον Κώστα από τη Θεσσαλονίκη και μου λέει, το έχει δωρεάν το Game Pass, το premium. Μα δεν το έχει η εφαρμογή. Ας την εφαρμογή μου, λέει, είναι σάπια. Και μπαίνω στην κονσόλα, παιδιά, και ήταν όντως στο premium. Έλας. Και εδώ και μήνες δεν του είχα δώσει καμία σημασία γιατί περίμενα να πέσει να τα αγοράσω. Okay. Θα μου πεις και έχεις παίξει, όχι, το έχω ξεκινήσει μόνο. Okay. Κάποια στιγμή θα το πιάσω κι αυτό. Ναι. Ποιος θα το πάω. Δεν ξέρω να το πλατινιάσω, αποκλείεται. Και είπα, μην είμαι τεμπελάκος. Αλλά θα το πιάσω όμως. Το είναι βατό. Ναι. Θα το πιάσω όμως κάποια στιγμή. Μάλιστα, πριν πάμε PS5 και το ανάψω, τώρα δεν ξέρω τι θα ανάψω τα δύο. Το ίδιο πράγμα, και τα δύο δουλεύουν. Υποθέτω ότι δεν μετάνιωσες την αγορά του Series S. Όχι βέβαια. Πιστεύεις ότι ήταν αυτό που έπρεπε να πάρεις πρώτο? Ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε να πάρω πρώτο. Okay. Κοίτα, με τρώει λίγο από αυτός μου τώρα για το Series X τις γιορτές. Ναι. Όχι γιατί δεν είμαι απογοητευμένος με αυτό, αλλά επειδή γι' αυτό, τη μούρλα. Εντάξει, μια ζωή την έχουμε. Μια ζωή την έχουμε, ναι, και τέλος πάντων αυτό. Και μην πάμε τώρα πιο φιλοσοφικά. Όχι, δεν χρειάζεται. Αυτό. Οπότε γυρνάμε σε πηγή και πάμε τώρα σε αυτό το μηχάνημα, το οποίο ήταν ικανό να με κάνει να εξοδρομήσω από την Microsoft. και εδώ να πούμε, όποιος θέλει και εδώ, να το δείξουμε. Ναι, πώς είμαι, δεν θυμάμαι, τι βγάζει. Λοιπόν, απλά Σταύρος Παπαδόπουλος βγάζει, ναι. Απλά γράφετε Σταύρος Παπαδόπουλος και κάνετε κάτι εδώ το φίλο το Σταύρο. Λοιπόν, αυτό που με έχει ξενήσει στο PS5, γιατί σκέψω ακόμα, εγώ παίζω μισή ώρα με μια ώρα τη μέρα τώρα και το έχω μήνα ή τρεις εβδομάδες το έχω. Δεν ξέρω. Ούτε δεν πρέπει να είναι μήνας. Τρεις εβδομάδες ίσως είναι ότι το έχω. Δεν το έχω εξερευνήσει. Δηλαδή, σκέψου ότι, τι να σου πω, μέχρι και που μου είπανε χθες που ήρθαν κάτι παιδιά, ας πούμε, που είχες έρθει και εσύ, ότι το HDMI, το καλώδιο που είχε μέσα, το High Speed, το 2.1, εδώ πήγε βαριόμουν να το βγάλω και είχα το PS4 και το Xbox του One έτοιμο, έβγαλα το Xbox του One και μου λένε βάλ το τώρα, γιατί είναι πιο γρήγορο το rate του data transfer, ξέρω εγώ.
Βέβαια, τηλεόραση μου αυτό δεν υποστηρίζει 2,1 γιατί είναι το 2017-18. Αλλά κάτι χάνει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο Κώστας θα μας πει κάτω από τα σχόλια, θα μας εξηγήσει γιατί εγώ μου τα λέει, αλλά τα ξεχνάω. Okay. Κώστα, γράψε από κάτω στα σχόλια για το 2,1, τι χάνει που δεν έχει. Ναι. Ούτε εγώ έχω έτσι υπόψη. Ναι. Εντάξει, θα βάλουμε λίγο το φάντασμα. Βάλ το φάντασμα. Το φάντασμα Άλεξ. Το φάντασμα. Α, έλα ρε φάντασμα Άλεξ. Το φάντασμα Άλεξ. Λοιπόν, να πω ότι έχω πάθει σοκ με το. Πώς το λέει, haptic ή όχι. Haptic feedback. Αυτό. Είναι πιο δυνατό το μικρόφωνο. Δηλαδή, στο Spider-Man παίρνει κινητό τηλέφωνο, τον καλούν και νομίζω ότι χτυπάει το δικό μου κινητό. Αφού είναι δίπλα ο μικρό, και λέει μπαμπά τηλέφωνο. Μπαμπά τηλέφωνο. Και παίρνει η θεία May, ξέρω εγώ, στο Spider-Man. Μου αρέσει και τώρα ξέρεις, επειδή το έχω πάρει σαν μηχάνημα, έχω μπει στις μπρίζες να κοιτάξω για το χειριστήριο το αντίστοιχο Elite, πώς το λένε. Κάπως το λένε. Ναι. DualSense. DualSense, ναι, νομίζω. Νομίζω. DualSense είναι αυτό. Όχι, DualSense είναι αυτό ήδη. Σκέψου τώρα που δεν θυμάμαι τα ονομασίες, όπως τα λένε. Ναι, όχι, ναι, δεν λέει κάτι. Ίσως μπριζωθώ, νομίζω ότι αυτό έχει ένα 200. Είναι πιο ακριβό και παραπάνω, μη σου πω. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο. Okay. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό εδώ το Elite για το Xbox είναι super αυτό wow. Αυτό το ευχαριστήθηκα. Και το 2 σίγουρα είναι ακόμη πιο super wow. Καταρχήν το πιάνει και είναι βαρύ. Ναι, ενώ ναι, αυτά ναι. Εδώ, α πούμε, όχι άλλα, είναι και μπαταρία. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι, αλλά είναι super. Τώρα θε να δώσει 200 ευρώ για χειριστήριο. Ναι. Εγώ θα δίνω, ξέρω εγώ, 200 ευρώ για κάτι άλλο. Ισχύει. Α πούμε, τώρα είναι και λε γι' αυτό. Εγώ προτίμησα να δώσω. Πόσο έβαλε έναν M2 πάνω, ένα τέρα, ναι. Γιατί και αυτού γεμίζει ο χώρος, έτσι. Okay. Ο οποίος εντάξει δεν έκανε 200 ευρώ, έκανε 100, ξέρω εγώ, 80-90 πόσα έκανε, αλλά χίλιες φορές να επενδύσεις σε κάτι τέτοιο. Κάτσε, θεωρώ... Sony M2 ή... Όχι. Ποιο... άλλης εταιρείας, Samsung, τι... Α, επειδή δεν τα έχω ψάξει. Ναι, νομίζω Samsung, δεν θυμάμαι, αλλά είναι συγκεκριμένοι που κάνουν για το PS5, πρέπει να έχουν συγκεκριμένη ταχύτητα. Σκέψου ότι δεν το έχω ψάξει καν. Δηλαδή δεν παίρνει έναν M2 και τον βάζει, δεν θα σου δουλέψει. Κάτσε, έχει πορτάκι που μπαίνει. Βγάζει τα καπάκια, ναι. Ξεβιδώνει ένα. Πιο εύκολα το PC. Okay. Βγάζει τα καπάκια, τα οποία επίση βγαίνουν εύκολα, και βάζει το δίσκο. Ναι. Το βλέπει αμέσω. Παιδιά, τώρα μην σα φαίνονται που ρωτάω εγώ περίεργο. Δεν το έχω ψάξει καθόλου. Μα ούτε κι εγώ είμαι σούπερ ειδικό έτσι. Ναι. Όπω τα βλέπω και τα μαθαίνω. Δεν είμαι... Σε άλλη οποιαδήποτε κονσόλα, δηλαδή και την περασμένη γενιά θα ήξερα τα πάντα. Τώρα στην προκειμένη, ναι, δεν ξέρω ότι μπορεί να αλλάξει τόσο εύκολα, ας πούμε, δίσκο M2. Τίποτα, είναι πανεύκολο. Ακόμα και εγώ που είμαι κουλός δηλαδή σε αυτά, το έκανα σε 2 λεπτά. Το έχει σε σημείο τώρα που πρέπει να παίξω στέλνω, να φύγω και να βγαίνω. Σε είδα. Είμαι περασμένος μετά από τη δουλειά, δεν παίζει. Ωραία. PS5. PS5. Θέλω να. Ήταν η δεύτερη επιλογή ή είχε προηγηθεί το Switch. Όχι, ήταν η δεύτερη επιλογή και δεν ξεκίνησε η όλη φάση για PS5. Ωραία. Όταν πλέον έβλεπα ότι με αυτό εδώ έχω πράγματα που γουστάρω και μ' αρέσουν και με γεμίζουν και με ευχαριστούν, κάθομαι και λέω ναι, αλλά το PlayStation έχει και κάποια άλλα που δεν το έχει το. Και δεν αναφέρομαι σε. Στα exclusive, γιατί με εκνευρίζει αυτό. Αναφέρομαι σε κάποια παιχνίδια τα οποία μπορούν να είναι exclusive, αλλά τέλος πάντων. Μα όλοι εκεί κοντά. Με εκνευρίζει η ιδέα του exclusive. Αφού κάποιες στιγμές. Κάποιες στιγμές. Δεν το λέω PlayStation, το λέω αποκλειστικέσον γιατί με εκνευρίζει. Που λένε όλοι. Παίρνουμε PlayStation για τα exclusives. Ναι. Και εγώ για αυτό το πήρα. Πάρε PlayStation γιατί το γουστάζει, ρε φίλε τώρα. Τέλος πάντων. Okay. Μεταξύ σοβαρό και αστείο όλα αυτά. Έλεγα λοιπόν για παράδειγμα, εγώ θέλω να έχω και κάποια παιχνίδια, όχι απαραίτητα το Spider-Man ή το God of War. Κάποια. Όχι όλα τα exclusive. Κάποια τέλος πάντων. Όντως, ας πούμε, ήθελα πολύ να παίζω το Wipeout, ας πούμε. Ναι. Άκου, θα μου πεις τι σου ήρθε και εσένα. Ναι, αλλά εντάξει. Το έχω δει εγώ, ναι. Okay. Και έλεγα σιγά, μην δώσω τώρα εγώ ένα κάρο λεφτά. Λέω θα ψάξω να βρούμε κανένα 200 κανένα PS4 Pro ή κανένα PS4 Slim. Το οποίο κρατιέται πολύ καλά. Ναι. Εγώ παίζαμε Slim μέχρι πριν 3 εβδομάδες. Σίγουρα κρατιέται καλά. Ναι. Αλλά μετά μπήκε μια πιο όρημη σκέψη. Και λέω αυτό το κάνει που θα το κάνει. Και επειδή δεν μπορεί που δεν μπορεί, ναι. Δεν το βάζει και σε δόσει. Να το πάρει, να το ευχαριστηθεί. Γιατί εντάξει, αυτό αγοράζει και μπαμ. Ήταν και πιο φθηνό. Ναι. Τώρα, 550 ευρώ πόσο έκανε αυτό, δεν δίνονται εύκολα. Καλά, προφανώς. Και καλά, αυτό αγοράστηκε μέσα στις γιορτές πρόπερση, έτσι. Αυτό εδώ αγοράστηκε τον Απρίλιο. Ναι. Δεν έχεις λεφτά τον Απρίλιο να σκάσεις εγώ τουλάχιστον. Το Πάσχα ακόμα οριακά. Καλά, ναι. Πάει Μάιο το Πάσχα. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε έγινε έτσι. Okay. Το απέκτησα.
συγκεκριμένη έκδοση Ragnarok, εγώ ακριβώς ίδια έκδοση bundle, ας πούμε, είχα πάρει το πρώτο God of War, το 18 με το Slim. Και το έχω ακόμα το κουτί προφανώς, Horizon Hunter, κρατάω τα πάντα. Έτσι. Πολύ ωραία, μου αρέσει αυτή. Πόσο το έχεις πέσει από τον Απρίλιο, και τον Απρίλιο άρα δεν ένα εξάμηνο κοντά. Ναι, ναι. Okay. Γενικά, πώς το βλέπεις από την άλλη. Καταρχήν είπαμε ότι έχεις και εδώ PS Live. Αυτό όπως το λέει. Το Premium. PS Plim, PS Live τη λέω. Δεν πειράζει, να κάνουμε ένα merch. Άθε! Ναι, έτσι, PS Premium λοιπόν, ναι. Τα δουλεύεις ταυτόχρονα, δηλαδή ανανεώνει το ένα, ανανεώνει το άλλο, έχεις και τα δύο. Όχι, και τα δύο μαζί. Ανανεώνονται κάθε μήνα, παιδιά. Είναι συνδρομές που, εντάξει. Δεν χάνονται. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν θα πάθω και κάτι αν κάποιο μήνα δεν τον ανανεώσω. Ναι, κανείς δεν θα πάθει κάτι. Καλά, σίγουρα. Αλλά είναι. Θα μου πεις 15 ευρώ από εδώ, 15 ευρώ από εκεί, μαζεύονται. 10 ευρώ από εκεί, μαζεύονται. 15 Netflix, 15 Disney Plus, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι, αλλά την άλλη μεριά έχουμε και τη μούρλα μας. Δηλαδή, άμα δεν κάνεις και αυτά, τι θα κάνεις. Πόσο ναι. Βγαίνεις έξω. Βγαίνεις. Ναι, εντάξει. Είσαι γενικά, κάθε βράδυ έξω. Τώρα θα σκάσει ο χειμώνας. Εντάξει. Οπότε το. Ναι. Το όχι αυτό. Είναι ωραία. Είναι το τσίβησες και όχι θα μας δουν εδώ η Γιούνα, όχι. Τι είναι αυτό, εντάξει, ας πούμε στο Series S σε έχει κερδίσει το Game Pass. Στο Series S με έχει κερδίσει το γεγονός ότι είναι τόσο μικρό πραγματάκι, ναι. Κάνει τόσο καλή δουλειά. Με τις όποιες ας το πούμε μικρές έτσι υποχωρήσεις okay. Οι οποίες δεν φαίνονται πάντα. Ναι, 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 αυτό είναι το... Τώρα, το PS5. Το PS5 θα ήθελα κάποια στιγμή να το βάλω σε μια τηλεόραση 4K για να το χαρώ πραγματικά. Okay. Είναι σαφώς πιο ισχυρό σαν hardware από αυτό. Ναι. Θεωρητικά μιλώντας. Ναι, ναι, ναι. Χαίρομαι πολύ όταν βλέπω να γυρίζει στα 120 και να είναι super smooth ακόμη και από τα 60, δεν το βλέπω συχνά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι, αυτό εγώ δεν το βλέπω συχνά. Ναι, όσοι ναι. Έχουν τηλεοράσεις 4K και όλα αυτά, σίγουρα ίσως τους φαίνεται αστείο αυτό που λέω, αλλά το καλύτερο που έχω είναι αυτό το monitor που είναι 2K, δεν έχω κάτι καλύτερο. Ναι. Η τηλεόραση είναι μια παλιά 1080, δεν τη βάζω καν. Δεν συνδέω τίποτα καν. Όχι, αλλά αν πεις τώρα να πάθεις εδώ σαν gaming δικαστήριο. Τι να δω, δεν έχει νόημα. Με έχει κερδίσει το γεγονός ότι τα παιχνίδια αποκλειστικά, ναι, τα exclusives, ναι. Είναι θεϊκά παιδιά, έτσι. Έχεις παίξει τώρα βαριά πυροβολικά τύπου Last of Us Part 2? Όχι, αυτό όχι. Το God of War, nice. Δεν θα σου πω ότι είναι το Super War, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο παιχνίδι, δεν είναι το καλύτερο παιχνίδι, είναι θεϊκό. Είναι η δουλειά που έχουν κάνει είναι θεϊκή. Ισχύει. Είναι πολύ καλό. Το βλέπεις στην εισαγωγή που δεν σταματάει κιόλας και με νευρίασε στην αρχή μέχρι να το τελειώσει. Ναι, είναι απίστευτο αυτό που έχουν κάνει. Ναι. Το ένα άλλο έτσι καρτουνίστικο παιδικό Ratchet and Clank. Αυτό. Ναι. Αυτό πέρα από ότι με ζάλιζε και δεν μπορούσα να το παίξω και πολύ γιατί ήταν κάπως. Είναι θεϊκό και αυτό. Okay. Τόσο όμορφο παιχνίδι, τόσο καλοσχεδιασμένο, τόσο πολύχρωμο. Δηλαδή κάνουν τρομερή δουλειά. Τα στούντιο της, δηλαδή η Sony κάνει τρομερή δουλειά σε αυτά. Κάνει αυτό το έξτρα παραπάνω ρε γαμό, το που δυσκολεύεται κάπως να πετάξει η Microsoft. Δηλαδή, okay, ναι, έχω υποστηρίξει το Halo πάρα πολύ, ναι. Αλλά και τα Gears of War, ναι. Τα Forza, έχω παίξει πολλά Forza, έχω αγοράσει πολλά Forza. Τώρα μιλάω τρεις τίτλους, τους πιο δυνατούς γενικά από τα brand names. Η Sony δίνει κάτι άλλο ρε γαμό. Δεν ξέρω αν δυσκολεύεται η Microsoft να το κάνει. Ίσως η Microsoft το βλέπει κάπως αλλιώς, δηλαδή θα αγοράσω κάποια στούντιο γιατί μπορεί και παραμπορεί πλέον έτσι, εδώ και έχει πολύ καιρό. Ναι. Θα βγάλω κάποια παιχνίδια. Τώρα θα είναι αποκλειστικά, δεν θα είναι κοίτα, το Halo είναι σίγουρα παιχνιδάρα. Τι να σου πω, είναι καλύτερο από τον κάτω. Δεν συγκρίνονται. Όχι, είναι ναι, παιχνιδάρα. Ναι, το Forza Horizon είναι παιχνιδάρα. Ναι. Έτσι. Το Gran Turismo 7. Εκεί με πρόλαβε. Αν βάλει όμω δίπλα-δίπλα Gran Turismo 7 και Forza Motorsport αυτή τη στιγμή, παιδιά, το Gran Turismo είναι οπτικά ένα παράδεισο.
Δεν το έχω δει, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη τώρα. Ο Φτιά είναι ένας παράδεισος. Για δείξε μας λίγο. Θέλω να πω δηλαδή ότι, ας πούμε, το Μόρτσα. Το Μόρτσα. Το Μόρτσα Φώτος. Μόρτσα Φώτος. Ναι, αυτό τέλος πάντων, ναι. Όσο καλό και να είναι, που σίγουρα σε Series X είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ το θεωρούσα καλύτερα τα κρατουρίζω. Νομίζω... Έτσι όπως το βλέπω το Forza Motorsport εδώ, το κρατουρίζω είναι θεϊκό. Όταν θα τα δω και τα δύο σε 4K θα σας πω. Για πείσε. Γιατί δεν το έχω... Όχι, βασικά βλακίες λέω. Με είχε βάλει ο Μάκης, όταν είχα πάει σε ένα live stream στο κανάλι Joystick, μου είχε βάλει το VR. Α, εσύ το έχεις δει και σε VR. Και το είδα, παιδιά, στο VR και έπαθα σοκ. Δεν το πίστευα. Έκανα έτσι πίσω και νόμιζα ότι θα βλέπεις μέχρι ένα σημείο, ρε παιδί. Μετά θα έχει μια μαυρίλα όντω. Τελειώνει κάπου τέλος πάντων. Εγώ πήγα να μάθω να γίνω σαν τον εξοργιστή από πίσω, ας πούμε. Έχει γυρίσει το κεφάλι για 180 μοίρες. Και ξαναέρθεις πίσω. Ναι, και έβλεπες τα πάντα. Και πρόσεξε, επειδή έχω δει PS4 VR, το Resident Evil το 7 στο σπίτι, που ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια ένταξης του VR στην κοινότητα, με το PS5 VR νομίζω ότι ξέφυγε. Δεν σε ζάλιζε. Στο 4. Γενικά. 4-5 οπουδήποτε. Στο 5 έπαιξα συνολικά 40 λεπτά, γιατί έπαιξα 10 λεπτά Gran Turismo και μισή ώρα ένα παιχνίδι shooter που είσαι με κάτι σαν ένα rail coaster, roller coaster με zombie. Έπαθα σοκ, είχα κολλήσει, έπαιζα μισή ώρα hardcore, πάω πυροβολισμού παντού, σημάδευα ό,τι θέλω στο σπίτι. Πώς δεν έσπασα τίποτα και δεν ζαλίστηκα. Δεν ζαλίστηκες. Όχι. Σε βάλα παίξει λίγο Virtual Boy. Πεις πως θα ζαλιστεί στο 2 λεπτά. Λοιπόν, έκθεση. Ναι. Η δεύτερη έκθεση που είχα πάει με την ομάδα μας, τη Retro Computers, το 2013. Και είχε φέρει ο Νεκτάριος, ο Βλάρος, ναι. Το Virtual Boy. Ο Μουγιαννάκης. Mm? Ο Μουγιαννάκης. Μπράβο. Ο Νεκτάριος ο Μουγιαννάκης. Είχε φέρει το Virtual Boy. Πάω κι εγώ λοιπόν εκεί πέρα. Αν παίξω για πρώτη φορά και κάθομαι εκεί. Και δεν κατώθηκε. Όλη την επόμενη μέχρι που ακόμα δεν ήμουν στην ομάδα, πήγαινα σαν επισκέπτης και τους έβλεπα γιατί ξέρω το Φώτη. Okay. Και σιγά σιγά γνώρισε και τους υπόλοιπους. Okay. Μιλάμε ότι όλη την υπόλοιπη μέρα όσο κάθισα εκεί ήμουν ανακατεμένος, λες και είχα πιει μισό μπουκάλι ουίσκι, είχα μπει σε αυτοκίνητο και έτρεχα, ας πούμε, τέτοιο πράγμα. Ναι, δεν το έχω ξαναπιάσει. Το έχω δείξει και στο βίντεο που έχω κάνει, το Virtual Boy. Εγώ δεν το έχω ξαναπιάσει αυτό, πραγματικά δηλαδή, δεν την παλεύω. Το είχα βάλει και στο Μάικ του Τζόιζι που είχαμε κάνει αφιέρωμα για το κανάλι του, σπίτι μου, και ναι, είχε πάθει σοκ ο Μάικης, δεν την παλεύω. Λοιπόν, τώρα εγώ βλέπω τώρα έχουμε ένα αυτοκίνητο. Πριούς, παράγειος, πώς λέγεται αυτό. Βασικά δεν ξέρω καν τι είναι. Σιβίκ είναι. Ναι, παιδιά. Α, μπορεί να είναι καινούριο Σιβίκ. Okay. Το αυτοκίνητο είναι ρημάδι βέβαια, γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαι στην αρχή και δεν έχω έτσι. Εγώ παρατηρώ ότι σαν τα ανακλάσω όσο μιλάω. Παιδιά, είναι πανέμορφο. Κοιτάξτε τι γίνεται, έτσι. Είναι αργό γιατί το αυτοκίνητο είναι αργό, έτσι. Ο Κώστας ο Ετιέντε από τη Θεσσαλονίκη που το προχωράει σαν τρελός μιλάμε και το παίζει με όλα στο... όχι, σε τίποτα αυτόματο, έτσι. Αυτό και παίζει και από μέσα κιόλας. Αυτό είναι σκύλο. Έχει, ναι, εντάξει, το συζητάμε, παίζει με αυτοκίνητα όπου πετάνε. Τώρα αυτό εδώ πας μια βόλτα τώρα, έτσι απλά. Ναι, ναι, ναι. Τώρα εδώ απλά βολτάρω. Απλά στρίβεις. Απλά στρίβω, ναι, ναι, ναι. Απλά στρίβω, ναι. Μάλιστα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο. Ό,τι και να λέμε είναι πάρα πολύ όμορφο. Okay. Σαν αγορά του PS5, recap. Καταρχήν, σαν προσφορές με το Game Pass, είσαι πιο ικανοποιημένος, ας πούμε, σε αυτό το premium ή στο Game Pass. Στο Game Pass. Εκεί, Βρίσκεις κοίτα, έχει και σαβούρα το Game Pass. Ρωτάω, γιατί, όπως είπα, εγώ απέχω από τη φάση αυτή. Εντάξει, Game Pass είχα και στο One to X, προφανώς, και έμπαινα και είχα κιόλας και για κάποιο διάστημα, αλλά ρωτάω τώρα και για πιο last fase τίτλους, πιο επόμενο παιχνίδια, πιο δυνατά, πώς μπορεί να διαχειριστούν δωρεάν. Έχει περισσότερα παιχνίδια το Game Pass. Ναι. Δηλαδή βάζει μάλλον περισσότερα, προσθέτει περισσότερα. Έχει σαβούρες που είπαμε. Ναι, εννοείται ότι έχει σαβούρες μέσα. Ναι. Θεωρώ ότι θα βρεις πιο εύκολα κάτι καλό από ότι στο premium, αλλά και αυτό είναι υποκειμενικό, έτσι. Okay. Μπορεί κάποιος να πει ότι τα παιχνίδια που παίζω εγώ, δεν με ενδιαφέρουν αυτά που σου δίνει εδώ, με ενδιαφέρουν αυτά που σου δίνουν εκεί. Ναι. Εκεί πάω πάσο. Ναι, okay. Εγώ βλέπω ότι δηλαδή ψάχνω πιο πολύ το Game Pass. Τώρα, εντάξει, το PS5 το μεταξύ σου δίνει και τη δυνατότητα,
το background compatibility που λέμε. Δηλαδή, τα παιχνίδια του PS4, ok, τα κατεβάζεις. Παιχνίδια PS3, PS2, PS1 παίζονται ιντερνετικά που λέμε, μέσω streaming, δεν κατεβάζεις κάτι. Το πέντε. Ναι. Δηλαδή, βάζεις ξέρω, ένα παιχνίδι, δεν το κατεβάζεις, το παίζεις εκείνη τη στιγμή, του PS1, του PS2. Εγώ δεν το ήξερα. Γίνεται αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τι λες, ας. Ναι, εσύ. Εγώ ήξερα ότι παίζεις του 4. Τέσσερα, ναι, οκ. Okay, τα παίζει. Εκεί είχα μείνει όταν είχε βγει το PS5. Ναι, το κατηγορούσαν ότι δεν θα έπαιζε τον Μπάφη. Ναι, όχι, δεν κάνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι. Ξέρουμε αυτό, ναι. Δηλαδή, αν βάλω εγώ παιχνίδι PS3, θα παίξει. Δισκάκι εννοείς εσύ. Ναι, όχι. Δεν ξέρω αν παίζει έτσι, αλλά εγώ που το έχω digital, παιδιά, δεν το ξέρω, όποιος ξέρει ας μας πει. Okay. Μπορεί να το δοκιμάσω. Ναι, μπορεί να το δοκιμάσω, δεν είναι τίποτα. Ναι, αλλά ναι, ναι. Τα digital, απλά τα παίζεις εκείνη τη στιγμή. Το digital, ναι, γιατί και στο ναι. 360. Αλλά είχε... δεν το κατεβάζεις. Αν θες να παίξεις το Tekken το 2 ή το 3, που είναι παλιό, το παίζεις εκείνη τη στιγμή live, ας πούμε. Στο λέω γιατί, ας πούμε, στο Game Pass και παλιότερα και στο Xbox Live, παιχνίδια όπως, ας πούμε, το Resident Evil Code Veronica, το HD Edition, που πήγε στο 360 της Αμερικής, γιατί δεν είχε έρθει Ευρώπη, το είχα κατεβάσει κανονικά, ήταν 5 GB το παιχνίδι και έπαιζε πιο δυνατά. Ναι. Αν μου λες τώρα ότι μπορεί να παίξει και PS3 τυχό, αλλά ίσως να είναι όπως λες τα digital, με ίσως Game Pass αγορά, όχι αγορά, free. Ναι, μέσω του premium free. Μέσω του premium, οπότε ναι, δεν ξέρω αν θα παίξει έτσι. Οκ, okay, καλά, θα το ψάξω. Λοιπόν, κάτσε είμαστε εδώ, κάτσε να δούμε, να βγάλει κανένα καλό PS4, PS5. PS4. Tekken 3. Έχεις Tekken 3. Και θέλω να κάτσε το γράψουμε καλύτερα για να μην το ψάχνουμε έτσι. Δεν τα βγάζει εδώ. Πίσω. Δεν πειράζει. Περίμενε, Tekken 2, να κάτσε, βρες τραβωμάρα, εδώ είναι. Εντάξει, βάλω το 2, ναι, 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 με την Gordo μέσα. Α, σου λέει download. Σου λέει, να σου λέει download. Ποια ήταν αυτά τα οποία... Ήταν κάποια τα οποία τα έπαιζε εκείνη τη στιγμή. Α, να, ναι, ναι, τι download, να το. Στοχή έτσι. Έλα. Ναι, πρέπει να το... Download PS5 version. Okay. Αυτό το κατεβάζει. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς γινόταν. Απλώς θυμάμαι ότι κάποια του PS1 μάλλον τα έπαιζε εκείνη τη στιγμή live, σαν stream δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα γιατί δεν τα παίζω. Αυτά τα παίζω και στα κανονικά τα PlayStation. Οπότε, οκ. Okay. Αλλά ναι, γινόταν σαν stream. Δεν είχε download. Το έπαιζε εκείνη τη στιγμή. Okay. Τώρα είναι κάτι, είναι άλλο. Τέλος πάντων, δεν μας πειράζει αυτό. Ναι, αυτό. Άρα, σαν αγορά, τέλος. Δεν το έχεις μετανιώσει μου, δίνεις και σε δόσεις και σε αυτά. Όχι ρε εσύ, τι λες τώρα, είναι σούπερ και αυτό. Είπαμε, είμαι σε αυτό το στρατόπεδο, αν θέλουμε να πούμε για στρατόπεδα που υποτίθεται ότι δεν, αλλά οκ. Okay. Αλλά ναι, εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή όπως αγοράστηκε το Series S έμεινε λίγο στην άκρη. Ναι. Γιατί οκ, okay, το έχω χαρεί. Εντάξει, μα άμα δεν παίξει και εδώ να το δεις, το πήρες για να το έχεις μόνο στο γραφείο. Προφανώς, ναι, εννοείται. Κάτι ναι. Να μείνει κλειστό. Μάλιστα. Περνάμε στο τρίτο στρατόπεδο και δεν νομίζω ότι είναι στρατόπεδο. Νομίζω ότι είναι μια μόνη της. Ναι. Σε έναν ορίζοντα. Μια κατηγορία, ναι. Η Nintendo με το δικό της concept. Πάντα με ένα πιο αδύναμο hardware. Αν εξαιρέσει το Super Nintendo. Μια εταιρεία η οποία έχει στήσει το δικό της τρίλο και τα λέω τώρα αυτά που την έχω στηρίξει εγώ από την αρχή, τα πρώτα της μηχανήματα μέχρι Wii. Την έχω στηρίξει, την έχω από την πολύ αρχή, την γούσταρα. Αλλά μετά, okay, εντάξει, μην λέω τα ίδια, όσοι με ακολουθούν το ξέρουν. Δεν με τράβηξε, δεν με τραβάει, δεν με διεγείρει. Όλοι μου οι φίλοι, οι συλλέκτες και όσοι έχω κάνει επίσης και room tours. Έχουν όλοι Switch, έχουν όλοι πολλά παιχνίδια. Ας πούμε, ο φίλος ο Adrian John θα κάνουμε την τρίτη βίντεο να ξέρεις για το Paprium του Mega Drive. Το πήρε και θα το κάνουμε. Ποιο? Το Paprium. Ένα που είχε βγει πριν κάνα χρόνο. 1,5 χρόνο. Αυτό δεν το θυμάμαι καν. Mega Drive. Είναι φάση Streets of Rage. Σε όμως σε μοτίβο.
Ξέρεις, πολύ δυνατό. Με έχει πιάσει αδιάβαστο τώρα για να μεγκαντράβει, απαράδεκτο, έτσι. Απαράδεκτο. Θα το προσπαθήσω. Και πίσω παίζει η Thunder Force 3. Και πίσω παίζει η αγάπη μου, η μεγάλη Thunder Force 3. Ψάξτε το Paprium. Καλά, μπορεί και να το έχω δει και να μην θυμάμαι καν το, αν μην θυμάμαι το όνομα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οκ. Okay. Ναι. Θέλω να πω ότι δηλαδή και ο Άντριεν πριν ένα χρόνο που κάνουμε το Ρουντουρού είχε. Τι να πω τώρα, φίλε. Πάρα πολλά παιχνίδια. Ή ο φίλος ο Κώστας ο Χατζίας που είχαμε κάνει πιο παλιά game room, είχε τότε την πιο μεγάλη συλλογή Nintendo Switch. Θέλω να πω ότι υπάρχει αφοσίωση. Υπάρχει αγάπη στην Nintendo. Υπάρχει αγάπη. Ό,τι και να βγάλει. Ναι. Μα ό,τι και να βγάλει. Και ξέρεις. Πες μου εδώ τώρα πώς το βλέπεις το κομμάτι του Switch. Πώς το βλέπω γενικά. Το κομμάτι του Switch. Γιατί εγώ εντάξει, ο κόσμος ξέρει ότι δεν το βλέπω. Αλλά πες μου. Αυτό καταρχήν είναι δωράκι, να το πω έτσι. Έλα. Εγώ αν θα αγόραζα, ναι. Να το πούμε, δεν έχει ιδέα. Okay. Δεν έχει θέμα. Ο Κώστας, ο Etienne, έτσι. Ah. Μου το έστειλε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι. Κώστα, κάτι έλεγα πριν για μια Zelda συλλεκτική. Zelda συλλεκτική, ναι. Θα το συζητήσουμε μετά, ναι. Fan mail. Σε πάνω το βράδυ τηλέφωνο. Οκ. Πλάκα κάνουμε έτσι. Όχι, δεν κάνουμε. Προφανώς. Δεν κάνουμε πλάκα. Μην βάζει λόγια. Μην βάζει λόγια. Play. Κάτσε να πει play εδώ μέχρι να παίξει. Πάτε ένα play. Μέχρι να μα δείξει εσύ το Switch. Τέλος πάντων, ναι. Είναι ένα μηχανηματάκι, εντάξει. Δεν μου αρέσουν τα handheld εμένα. Απλώς, οκ, γιατί όχι, γιατί να μην το δοκιμάσω. Ναι. Αν θα το αγόραζα. Που θα ήταν μια τρίτη και τελευταία επιλογή, γιατί κακό δεν είναι, θα προτιμούσα αυτό που μπαίνει στη τηλεόραση. Δεν τα μπορώ τα handheld. Ναι. Ωστόσο, οκ, okay, και γιατί όχι. Τι έχω να πω τώρα γι' αυτό. Είναι ένα μηχανηματάκι το οποίο παίζει παιχνίδια στα 720p εδώ. Και 1080 αν το συνδέσει τηλεόραση, αν έχει δηλαδή το κανονικό. Ναι. Λοιπόν, το θεωρώ απαράδεκτο. Όχι γιατί παθαίνεις κάτι, μπράβο, 23. Αυτό. Όχι γιατί παθαίνεις κάτι αν παίξεις τα 720 ή μόνο στα 1080, δεν παθαίνεις κάτι. Αλλά η τεχνολογία προχωράει. Ναι, ναι εντάξει, η Nintendo σε αυτό είναι κολλημένη. Είναι, η τεχνολογία είναι προχωράει. Πίσω, αφού σ' αγαπάει που σ' αγαπάει ο κόσμος, αφού ναι. Αγοράζει που αγοράζει τις κονσόλες σου, αγοράζει που αγοράζει τα παιχνίδια σου. Φθηνά δεν τα έχεις. Όχι, ποτέ. Αυτό λοιπόν, δηλαδή το όχι αυτό, το OLED το κανονικό, κάνει πιο πολύ από ό,τι κάνει αυτό. Ναι, ναι, γιατί άμα κάνει γύρω στα 350 συμβλήν, α το πούμε, και αυτό κάνει 270. Ναι. Τι αξίζει να πάρει, ρε παιδιά. Και κατάξει για Black Friday που διανύουμε, κάτι για 2-20 τώρα. Βλέπει. Δεν το είδα. Αγόρα τέλο πάντων. Εγώ κοίταξα το X που το έχει 439. Το διάβαζα. Θέλω να πω ότι αφού. Είπαμε. Σ' αγοράζει ο κόσμο. Κάνε κάτι. Βγάλε κάτι παραπάνω. Ναι. Λένε όλοι ότι ξέρει κάτι. Δεν με πειράζει, μωρέ, γιατί είναι το gameplay. Βάλε κάτι παραπάνω. Σου λέει αυτό, gameplay, παιχνίδια gameplay. Ναι, και αυτά έχουν καλά παιχνίδια gameplay. Συγγνώμη για αυτό το. Ναι, αυτό. Παιχνίδια πάρε να. Έλεος, παιδιά, δηλαδή είναι τόσο ωραίο. Ναι, εγώ. Άρα έχεις παράπονο. Έχω παράπονο από την Nintendo για τον τρόπο που λειτουργεί. Όχι γιατί δεν έχει παιχνίδια που θα κάτσω εγώ να παίξω. Έχω παίξει κάμποσα. Ναι. Και θα ήθελα πραγματικά να τα δω και στην τηλεόραση κάποια στιγμή. Okay. Τα είδα πάνω όταν είχα πάει στο Κώστα πάνω. Έπαιξε στην τηλεόρασή του. Ήταν πραγματικά ήταν θεϊκά τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν μπορώ να το ξεκινήσω με τίποτα. Έτσι, σαν να αυτό έχει χειριστεί, είναι το πιο άλλο. Όχι, αυτό. Όχι, δεν έχει να κάνει. Δεν μπορώ να το ξεκινήσω με τίποτα. Ναι, ναι. Γιατί. Α, τώρα ξεκινήσω. Α, οκ, okay, ναι. Τώρα, ναι, τώρα αυτό δεν είναι βέβαια μηχάνημα εύκολα για να δει. Πάτσα, και... πάτσα να βάλω. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι, εντάξει, δεν είναι εύκολο να δούμε τώρα. Αυτό που είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι το Super Mario Bros. Wonder, το οποίο σίγουρα οι λάτρεις της Nintendo το ξέρουν. Okay. Δεν ξέρω πώς φαίνεται, είναι αυτό εδώ, ελπίζω να φαίνεται τώρα στην κάμερα. Εγώ δεν το ξέρω. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, είναι καλό πραγματικά, ρε παιδιά, αυτή είναι η Nintendo, μέχρι και τα α και τα β τα έχει βάλει ανάποδα, έτσι. Έχει βάλει κάτω το β και δεξιά το α. Ναι. Τέλος πάντων, να μην γινόμαστε κακοί. Είναι αντισυμβατική. Είναι αντισυμβατική. Να μην γινόμαστε κακοί. Έχει δικές της μάρκες. Θα το αποκτήσω κάποια στιγμή και το OLED για να παίζω στη τηλεόραση. Okay. Αλλά θα είναι πάντα μια τρίτη επιλογή γιατί δεν συμφωνώ με την οτροπία της. Ναι. Γι' αυτό είπα με ότι τη λογική μια ξεχωριστή. Είναι μια ξεχωριστή, ας το πούμε. Ναι, ξεχωριστή εταιρεία. Δεν ξέρω. Θα περίμενα κάτι παραπάνω. Αυτό. Ναι. Είναι πολύ ακριβή. Καλά, εντάξει, να το πούμε. είναι και πολύ ακριβή γενικά και σωστή. Αν θα μου πεις τώρα και τα PS5 παιχνίδια, στο 70 είχε πρωτοποιεί ότι θα είναι η τιμή. Ασχέτως τώρα μπορείς να βρεις και πιο φθηνά. Πέφτουν και κάποια όμως. Εκεί η Nintendo είναι εκεί πάνω. Είναι κολλημένη εκεί. Ακατέβαστη.
Έχεις ασχοληθεί τώρα γενικά με αυτό το μηχάνημα όπως έχεις ασχοληθεί? Ελάχιστα. Ελάχιστα. Έπαιξα στην αρχή κάποια παιχνιδάκια που μου άρεσαν. Okay. Έπαιξα στην αρχή κάποια παιχνιδάκια. Διάφορα Super Mario, Zelda δεν έπαιξα, δεν είμαι super fan ιδιαίτερα. Mm-hmm. Τι άλλο, κάτι Rayman, το Pac-Man World, okay. Τι λέει εδώ, Repack. Ναι. Ένα άλλο που δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα, τύπου Wipeout ήταν. Okay. Το F-Zero. Όχι, όχι το F-Zero. Καλά, το F-Zero. Τι παιχνίδι. Γιατί μου πες Wipeout. Δεν είναι, όχι κάποιο άλλο είναι, το δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, δεν, κάποιο άλλο είναι που δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Τέλος πάντων, έχω παίξει, αλλά ως εκεί το άφησα και εντάξει. Παίζουν τα νηψάκια. Θα παίξουν σύντομα τα νηψάκια. Okay. το έχω κρατήσει για να γίνει το επεισόδιο. Ναι, ναι, ναι. Μετά, α, ναι, αυτό ήταν όλοι. Μετά θα δοθεί τα νηψάκια. Είναι Χριστούγεννα και μου είχε πει θα το κάνει εδώ σε ανήψη. Ποια Χριστούγεννα, από τώρα θα τα δώσει, για να περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Είπαμε, περιμέναμε το επεισόδιο. Άρα μετά το επεισόδιο είναι και ευκαιρία να πάρει το ρουλέτ. Αυτό ναι, τι λέει, συζητάμε τόση ώρα. Okay. πριν κλείσουμε, έχεις και PC λίγο. Έχω ένα PC, είναι και αυτό σχετικά καινούριο. Αυτό θέλω να κάνει switch εκεί, να βάλεις δεν ξέρω τι θέλει. Καλά, μπορεί να έχει επιφανεργασία, δεν ξέρω τι θέλει. Ναι, okay. Εντάξει, είναι ένα low budget PC, είναι καινούριο, έτσι. Απλά δεν είναι το super wow PC, είναι ένας Ryzen 7. Έτσι, με 16 GB RAM, κάρτα γραφικών κουκουρούκου, παιδιά, μην το ψάχνετε, κάποια στιγμή θα αποκτήσω μια κάρτα γραφικών της προκοπής. Αλλά δεν είναι κάτι που με καίει ιδιαίτερα, γιατί έχω να παίζω στις κονσόλες. Ναι, ναι, ναι. Αν θα παίξω κάτι στο PC αυτό... Age of Empires, λέει. Είναι κάτι, ας το πούμε, shoot 'em up. Quake. Δεν μιλάμε για τώρα και Quake και τέτοια. Ναι. Κάτι ξέρω εγώ, shoot 'em up, ας πούμε, τώρα αυτό δεν θυμάμαι τι είναι κιόλας. Τα οποία παίζουν άνετα σε οποιοδήποτε PC και δεν έχω και θέμα στο να πω, αχ, εδώ πέρα πρέπει να κατεβάσω την ποιότητα ή να κάνω να δείξω. Παίζουν καλά, τα ευχαριστιέμαι. Ναι. Είναι κατεβασμένα. Ναι, ναι. Έτσι, οπότε... Σούτερ είναι. Ένα σούτερ σαν το πάνω. Μόνιμως πατάω λάθος. Άρχισε εδώ συνδέσει. Ναι, αναγκαστικά έχω βάλει το άσπρο εδώ. Ποιο κουμπάκι τώρα που ξεκινάμε, αυτό είναι. Ποιο είναι αυτό είναι. Αυτό είναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση για το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για πες, θα το κερδίσω. Αν είχε, ας πούμε, πάνω μια πλέον που είχα και εγώ πριν, ναι, την 2080, που είναι πλέον πολύ πιο φτηνή να την αποκτήσει κάποιος, ναι, θα έπαιρνε στη διαδικασία, γιατί το PC μπορεί να παίξει super post με τον Ryzen και με την RAM και αυτά. Έχεις και M2 νομίζω. Έχω και M2. Οπότε έχεις ακόμα πιο γρήγορα λόγους. Ο φάντασμα Alex με βοήθησε, το λέμε τώρα, έτσι. Έτσι. Θα έπαιρνε στη διαδικασία να παίξει κάποια παιχνίδια στο σίγουρα, PC. Δηλαδή, ας πούμε το Cyberpunk, το έχεις παίξει. Το έχω παίξει και στο ένα και στο άλλο. Και στα δύο δεν είναι, μόνο στο Xbox είναι. Όχι, είναι σε όλα. Και στα δύο. Το έχω παίξει στο Switch, λέει. Στο Switch. Και πετάω την άθλη στο Switch. Ναι, λοιπόν. Το έχω παίξει, εντάξει, είναι από αυτά τα οποία εμένα με κουράζουν και τεμπελιάζουν και κάπου τα παρατάω. Δεν είναι πολύ ψάξιμο. Ναι, θα έμπαινα, εννοείται θα έμπαινα. Okay. Από τη στιγμή που δεν τα αγόραζα. Παιχνίδια PC Exclusive. Καλά, τι PC Exclusive. Καλά, PC Exclusive δεν υπάρχουν. Ναι, τον Diablo πήγα να πω το 4, αλλά ναι, είναι... έχω ξεχάσει τη γέννη και συνεχίζω να πει τα point and click adventure. Point and click, ξέρω εγώ. Ουσιαστικά αυτή είναι η ερώτηση. Αν είχε καλύτερα γραφικό που θα μπορεί να σηκώσει παιχνίδια, δεν θα έλεγε, α, έχω την κονσόλα να το παίξω στο PC, ή δεν θα έχει νόημα αυτή η αντιπαραγωγή Δεν ξέρω, μπορεί και να το έλεγα. Ναι. Είμαι, λοιπόν, κοίτα τι γίνεται. Μπορεί να μου αρέσουν οι κονσόλες και όλα τα σχετικά, αλλά ως επιτοπλιστών είμαι πισάκιας. Ήμουν πισάκιας για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό. Δηλαδή. Μπορεί να μιλήσω για να μην ακούμε και να ακουγόμαστε. Σωστό και αυτό. Ή ένα λόγο, ναι. Σωστό και αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι. Είμαι πισάκιας. Οι κονσόλες. Είχα κάποτε κονσόλες, έκοψα για πάρα πολλά χρόνια και ασχολήθηκα, έσκαγα του κόσμου τα λεφτά σε κάρτες γραφικών και σε τέτοια. Ξαναπέκτησα πάλι κονσόλες. Είναι πιο βολικές, παιδιά, στο παιχνίδι, ό,τι και να λέμε τώρα. Απλά πρέπει να αγοράσεις τα παιχνίδια και εγώ δεν έχω μάθει έτσι. Λοιπόν, ναι, ακριβώς αυτό. Καλό το PC, αλλά όταν εγώ βλέπω, επειδή παρακολουθώ κάποιες ομάδες και στο Facebook που είναι για PC, για κάρτες, ότι όταν σου λέει ο άλλος ότι
θες 4K, PC gaming, πρέπει να έχεις 4090. Παράδειγμα, δεν ξέρω αν πρέπει, παιδιά, μπορεί να κάνει και 4070, ναι. Μπορεί να κάνει και, δεν ξέρω. Όχι, όταν... και 2080 που είχα ήταν ναι, 4K αλλά... ray tracing. Ναι, αλλά τι, στο medium και στο low όλα, εδώ είναι τώρα. Ναι, δηλαδή, ναι. Όταν ας το πούμε για να φτάσεις στο επίπεδο ενός PS5 ή ενός Series X, πρέπει να σκάσεις ένα χιλιάρικο για την κάρτα. Μόνο για την κάρτα. Ναι, ναι. Αν πρέπει, έχει... διορθώστε με, δεν τα έχω υπολογίσει, αλλά οι κάρτες γραφικών είναι πανάκριβες πλέον. Όταν έδινα κάποτε εγώ 500 ευρώ και θεωρούσα ότι έδινα πολλά και τώρα σου λέει κάνουν 1500. Αυτό, παιδιά, αυτό. Είναι πολλά. Γιατί να μην προτιμήσω κονσόλα. Αυτό. Και αν είναι να πάρω μια κάρτα, όχι, δεν θα πάρω την 3080 που λες. Θα πάρω μια άλλη, ας έχει και 6 γίγα RAM πάνω, να είναι μια αξιοπρεπής κάρτα, να πω ότι αυτό το παιχνίδι τώρα βγήκε, γιατί η κονσόλα κάνει 80 ευρώ, κάτι το κατεβάσω για το PC, επειδή θα τα κατεβάσω οχήμα εννοείται, έτσι. Ναι, λοιπόν, γιατί να... Αλλά όχι, 1500 και για μια κάρτα γραφικών. Γιατί να μην πάρω PS5, Series X. Σε δύο χρόνια, όχι ότι δεν σηκώνει και με παίζει, αλλά σου λέει σε δύο χρόνια σε και επόμενη γενιά. Και τα παιχνίδια που θα βγουν σε δύο χρόνια και σε τρία θα σου πούνε ότι δεν γίνεται, γιατί 4090 δεν είναι καλή. Ναι, το φτιάξουν ναι, έτσι ναι, ναι, ναι. Και θα πρέπει να πάρεις την 5090. Παιδιά, προτιμώ PS5 και Xbox. Αυτό τώρα ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει τα πρώτα άρθρα του Pixel που έχω περιοδικά με τον κύριο Λεκόπουλο τότε και το επιτελείο που γράφαμε. Που ξέρεις, ενώ πριν παίζανε Amiga, Commodore, το ένα το άλλο, σκάει στα γραφεία του στο πρώτο Mega Drive που ήταν και Ιαπωνέζικο κιόλας. Το γνωστό μαγαζί της Αθήνας τότε που έχει κλείσει. Θυμάσαι ποιο. Το Athens Teleclub. Ναι. Η Athens Game Club, μην το λέω. Κάπως, ναι, δεν τα έχω ξεχάσει εγώ, μην νομίζω. Που λένε, όπαρε, τη φάση. Κουμπόραν την κασέτα, τα βλέπα, δηλαδή, που θυμάμαι το review που είχαν γράψει. Πατά το power και παίζει, δεν γράφουμε, λέει, εντολές. Δεν περιμένουμε loading από δισκέτες, δεν ακούμε γρουτς. Δεν θέλουμε exclusive περίεργα joystick quick όταν νερούσε να ψάχνουμε να μας βολέψει. Είναι κάτι λέει εξωπραγματικό. Λέει τι ευκολία είναι αυτή. Και αυτό το λέγανε οι πρώτοι πισάδες, κομπιουτεράδες βασικά. Γιατί μου αρέσει να το λέω κομπιουτεράδες. Εγώ ακόμα κομπιούτερ λέω να ξέρεις. Ναι. Δεν λέω PC. Πολύ σπάνια. Computer, ναι. Πολύ σπάνια εγώ θα πω PC. Γιατί έζησα το κομπιούτερ κι εγώ έτσι. Και όμως εγώ το έχω γυρίσει σε PC τώρα που το σκέφτομαι. Εγώ το λέω πολύ κομπιούτερ. Πάρα πολύ κομπιούτερ. Είμαι ρετρό. Είσαι λίγο. οπότε μου έκανε εντύπωση γιατί αυτοί που ήταν από του πρώτου gamers αυτά. Δεν μιλάω για πρώτου gamers τύπου Atari και αυτά. Του έκανε τρομερή εντύπωση η κονσόλα. Οπότε αυτό που λες τώρα, εντάξει, και εγώ το καταλαβαίνω, αλλά υπήρχε σαν προείμνιο τότε ότι η κονσόλα θα μπλα 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 θα χτυπήσει. Η κονσόλα ήταν ένα μηχάνημα φτιαγμένο για να παίζει παιχνίδια και μόνο παιχνίδια. Αυτό, αυτό, να κάνει τότε, τίποτα άλλο. Τότε, φαντάσου ότι δεν μιλάμε για το PC που έπρεπε να γράψεις χίλιες δύο βλακίες στον DOS για να όλα αυτά, έτσι. Ακόμα και σε Amstrad και σε Commodore έδινες κάποιες εντολές. Ναι. Αυτό σταμάτησε στην Amiga, που πέταγε στη δισκέτα μέσα και φόρτωνε γιατί ήταν όλα έτοιμα. Ναι, καλά, στην Amiga δεν μάθαμε ποτέ να κάνουμε τίποτα, απλά παίζαμε. Και στον Atari υποθέτω, δεν ξέρω, δεν είχα ευτυχώς Atari ποτέ. Ένα Atari ST με την Amiga που μου έκανε σε δώρο, που δεν έχω κάνει ακόμα το επεισόδιο γιατί δεν έχει φτιαχτεί. Αλλά μόλις φτιαχτεί η Amiga 500, μετά φύγει ένα Atari ST. Που μένα. Όχι από σένα. Γιατί εγώ δεν ξέρω τι να ταρίστη. Θα είναι. Μου θυμίζει τώρα αυτό με το Mega Drive και το Super Nintendo. Μήπως το πετάξω τώρα. Θα δω. Οκ. Κοίτα, εγώ αν βρω κανένα ταρίστη, θα τον βάλω στο μίξερ και θα τον φέρω έτοιμο μετά. Ωραία, ωραία. Θέλω. Όχι, έναν CPC 6128. Amiga 500 που τη θυμάμαι και έναν Atari ST που επίσης θυμάμαι τα reviews για παιχνίδια εκεί. Εκεί κλείνω το τρίτο. Σαν κομπιουτεράς. Σαν κομπιουτεράς, ρέτρο κομπιούτερ. Έτσι. Σπαρέζω το κομπιούτερ.
Οπότε το PC παρόλα αυτά λοιπόν, αν είχε ο Σταύρος μας είπε και μια πιο δυνατή κάρτα γραφικών, θα έμπαινε σε 4 να παίξει και εκεί. Θα έμπαινα, σου λέω, μέχρι ενό σημείου. Ένα σημείο, ναι. Έτσι, απλά για να την έχω και να πω, α, και το PC μου είναι super. Okay. Μέχρι εκεί όμως. Ναι, ναι. Μ' αρέσει, πριν κλείσουμε το τελευταίο, την τελευταία ερώτηση, mm-hmm. μου αρέσει πάντως που τα έχεις όλα έτσι και θα κάνω και μια φώτο teaser τώρα μέχρι να βλέπει το βίντεο mm-hmm. σήμερα. Νομίζω ότι είναι ωραίο αυτό. Όχι νομίζω, είναι ωραίο. Να είσαι καλά. Είναι, ρε παιδί, μόνες κονσόλες μπροστά, να χειριστεί μπροστά. Πίσω η CRT. Μόνο το Snyder από πίσω της Amiga. Να ξέρεις, η Amiga ήταν εκεί, έτσι. Αυτό τα φτιάξαμε τώρα για να γίνει. Ναι. Όχι, είναι ωραίο. Μ' αρέσει αυτό που έχει στήσει εδώ. Και από πίσω μια πινακίδα Kit California Night. Θα τα δείξεις στο event, θα τα δείξουμε μετά. Μου αρέσει πολύ το setup σου. Πραγματικά είναι ωραίο. Και αυτά, έτσι. Επίσης από την, από το... Ξέρεις, εγώ ψάχνω, εδώ βγάζω. California Night, εντάξει, είναι πινακίδα εκεί. Πού τα πήρες αυτά? Α, δεν σου λέω, δεν είναι ένα μαγαζί που δεν το ξέρεις. Για πες. Είναι ένα μαγαζί στο Εργάλεο. Ναι. Λέγεται K&K Collectibles. Κάτσε καλά, Collectibles. Κάτσε καλά, κάπως έτσι, ναι. Το Ocean Collectibles, ναι. Πρέπει να πας κάποια στιγμή να το δεις. Καλό. Δείσαι. Καλό τσίκο, ναι, μια χαρά, ναι. Θα το έχω στο νου για ένα ειδικό βίντεο. Okay. Παιδιά, περάσαμε τέλεια, έτσι. Ήταν μια απίστευτη εκδήλωση. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Κάθομαι και κοιτάζω ακόμα τις φωτογραφίες και νομίζω ότι είμαι ακόμα εκεί. Ήταν πολύ καλό. Πανέμορφο. Θέλω να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Που πιάνε εδώ το καφεδάκι μας, ωραία. Και είπαμε, δεν το έφαγες όπως και την άλλη φορά. Δεν είχες φάει τα μελομακάρονα. Σωστά. Είσαι ρίτο, τα θυμάμαι εγώ. Θα το πάρω μαζί. Θα το πάρω, ξέρεις, στο σπίτι. Βλέπω, θα στα κάνετε πακέτο. Θα στο φτιάξουμε, να έχεις φτιάξει αλουμινόχαρτο, ναι. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις το industry, πώς βλέπεις τις ισορροπίες. Από τις τρεις εταιρείες να πούμε, από τις δύο και την άλλη που είναι μόνη της, αλλά δεν πάρουν άλλη εταιρεία. Θα τις πούμε και τις τρεις, εντάξει. Ναι, πώς βλέπεις τη φάση και επίσης τέλος, πώς βλέπεις την εξέλιξη για το μέλλον και τι θα κυριαρχήσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι η Nintendo θα υπάρχει για πάντα. Έτσι όπως το έχει, αφού το έχει καταφέρει, θα μείνω. Έτσι, αφού το έχει καταφέρει ναι. και αφού κατάφερε ουσιαστικά να μείνει Nintendo και να χαθεί η Sega, θα υπάρχει για πάντα και μαγιά της και μπράβο της και όσο και αν την βάζω εγώ σαν νούμερο 3 είναι δικό μου πρόβλημα αυτό και δικό μου θέμα. Okay. Έτσι δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Nintendo θα υπάρχει πάντα γιατί υπάρχει τεράστια αγάπη από το κοινό της. Mm. Ό,τι και να βγάζει το υποστηρίζουν, μπράβο τους, μαγιά τους. Να τα έχετε, να τα χαίρεστε, παιδιά, και εγώ πραγματικά, έστω και σαν τρίτη επιλογή, ναι, οκ, okay, μ' αρέσει. Ναι. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του gaming. Okay. Έστω και αν στην καρδιά μου το νούμερο 3. Τώρα, όσον αφορά τις άλλες δύο εταιρείες, πήγα να πω τη Microsoft και τη Sony, ανάποδα. Ναι. Το θυμάσαι κάτι που κάνω, παλιά, Microsoft. Microsoft. Θεωρώ ότι η Microsoft αυτή τη στιγμή, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, με αγορές στούντιο που κάνει και με όλα αυτά, φαίνεται να είναι. Το κτίνο ασταμάτητο. Δεν ξέρω αν θα είναι το κτίνο ασταμάτητο. Σαν να πηγαίνει λίγο πιο μπροστά. Ναι. Από την άλλη μεριά η Sony δεν νομίζω όμως ότι μπορεί κάποια στιγμή να γυρίσει. Okay. Μπορεί κάποια στιγμή η Sony να κάνει κάποιο μπραφ και να την αφήσει νούμερο 2 τη Microsoft. Όλα αυτά είναι ισορροπίες. Από ό,τι θεωρείς ότι νούμερο 1 είναι η Microsoft. Νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή, ναι. Okay. Νομίζω ότι είναι. Το παλεύει πάρα πολύ. Έχει κάνει μεγάλο μπραφ με το Game Pass. Όχι τώρα με αυτή τη γενιά και από πριν. Από πριν το θεωρώ ναι. ότι έχει κάνει μεγάλο μπραφ. Έχει επενδύσει πάρα πολύ. Ναι. Από ό,τι διαβάζω, έτσι. Αφού παρακολουθώντας. Έκανε μεγάλο κίνημα αλλαγής. Έκανε τεράστιο κίνημα αλλαγής. Ναι, κίνημα αλλαγής, ναι. Η Sony θεωρώ ότι ίσως θα μπορούσε. Ίσως να είναι πιο φθηνή σε κάποια πράγματα. Να αλλάξει κάποια νοοτροπία. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Εντάξει, το branding. Μπορεί. Φέρνει, μπορεί. Ολόκληρη ναι. Sony είναι. Ότι έχει fans. Δηλαδή, μην θέλει. Τρελαθούμε. Θα μπορούσε ναι. κάπου να είναι λίγο πιο φθηνή. Ας το πούμε αυτό που λέγαμε. Το λέγαμε μέσα στο βίντεο ή πριν. Δεν θυμάμαι τώρα για τα χειριστήρια. Δεν πάει να κάνει τώρα 200 τόσα ευρώ το αντίστοιχο. Στο βίντεο το λέγαμε. Έτσι, όταν ξέρω αυτό μπορεί να κάνει 100.
80, ξέρω εγώ πόσο κάνουν τα ελίτα, το πούμε τώρα, και τα άλλα να κάνουν 250. Παιδιά, αν κάνω λάθος, sorry, αλλά δεν τις θυμάμαι τις τιμές, αλλά είναι σίγουρα ακριβότερα. Ναι, είναι όλα πολύ ακριβότερα. Okay. Είναι σίγουρα. Θεωρώ ότι για παράδειγμα το VR είναι υπερτιμημένο. Είναι υπερτιμημένο. Δεν μπορεί να κάνει όσο μια κονσόλα. Δηλαδή, πού απευθύνεσαι, δηλαδή, πού απευθύνεσαι ακριβώς. Ναι. Καταλαβαίνω ότι η τεχνολογία είναι συγκεκριμένη και θα πρέπει να την πληρώσεις, αλλά πού απευθύνεσαι, όταν εγώ θα έχω ματώσει για να αγοράσω αυτό και θα πρέπει να δώσω και άλλα τόσα για να πάρω το κράνος. Ναι, και δεν κράνος είναι αυτό, το 100% ότι είναι compatible με οτιδήποτε. Δεν πρέπει να παίρνει συγκεκριμένου τίτλου. Μα αυτό πήγα να πω και εγώ. Δεν είναι, δεν θα παίζει όλα. Δεν είναι το έβαλα και ό,τι παιχνίδι έχω εδώ. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν το, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ίσως απευθύνεται σε ένα κοινό του εξωτερικού. Δεν ξέρω σε ποιο κοινό. Αλλά εδώ σε εμά είναι ακριβή. Έχουμε λεφτά εδώ. Τα έχουμε, ναι. Τα έχουν κάποιοι άλλοι, ναι, εντάξει. Οπότε... Ναι, θεωρώ ότι είναι νούμερο ένα η Microsoft με τη στιγμή, έτσι. Όχι, σημαίνει ότι η Sony έχει να χάσει κάτι ή χάνει κάτι ή έχει αποτύχει. Μια χαρά τα πάει. Η μία συμπληρώνει την άλλη και βλέπουν δύο κερδισμένοι. Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό δεν θεωρώ εγώ τόσο στη δικιά μου μεριά πρώτη-δεύτερη. Θεωρώ ότι είναι... Πώς ήταν παλιά η Nintendo και η Sega. Mm. Κάποια ήταν πιο δυνατή, υπήρχε όμως ο άλλος που έσπαγε τσαμπουκά, έκανε καινοτομίες είτε σε hardware είτε όταν υπήρχε ένας Mario αργός, χοντρός, άνθρωπος, χοντρός κατάλαβες, χοντρούλουκωμένη φιγουρίτσα και δημιουργεί τον Sonic ο οποίος είναι το ανάποδο. Δεν είναι άνθρωπος, είναι ζώο, δεν είναι αργός, είναι γρήγορος, δεν είναι χοντρούλης, είναι λεπτούλης. Και υπάρχει speed, ήταν ένας μοχλός πίεσης για κάτι καινούριο, που αυτό το καινούριο άφησε μόνο θετικά, ρε παιδί μου, vibes και εξέλιξη. Οπότε, ναι, δεν θεωρώ, εγώ δεν το θεωρώ τόσο, θεωρώ ότι καλό είναι να υπάρχουν όλοι, όχι όμως όπως παλιά, που υπήρχαν, ας πούμε, π.χ. στην 5η γενιά κονσολιών, Amiga CD32, Philips CDI, R3DO, PS1, Saturn, Nintendo 64, Jaguar, Jaguar CD, FM Town Smarty, Mega CD32X, δηλαδή ναι, αρρώστια ξέρω εγώ. Καλό είναι να υπάρχουν όντως δύο, η κάθε μία πιο δυνατή λίγο σε κάτι και εν τέλει το community το χαίρεται αυτό όσοι δεν έχουν παροπίδες. Ναι, ισχύει αυτό. Πάντως σοβαρά, έτσι όπως τα ανέφερες όλα αυτά μαζί, μου θύμισες κάποιες παλιές εποχές που δεν ήταν και άσχημες όταν τα λέμε. Δεν μπορούσαν όλες οι εταιρείες να έχουν την ίδια επιτυχία. Ήταν ωραίο να βλέπεις πολλά πράγματα όμως. Απλά τρελνόμασταν εμείς. Τρελνόμασταν εμείς. Τα θέλαμε όλοι. Και δεν μπορούσαμε. Ακριβώς. Ναι, και τόσα παιχνίδια σε τόσα φορμάτς, ακόμα δηλαδή έχουμε φτάσει στην ηλικία και ακόμα μαζεύω. Ναι. Και δεν θα. Κάποια στιγμή τελειώσει. Δηλαδή, το hardware μου το έχω τελειώσει. Ένα μηχάνημα. Αν είναι να πάρω, θα πάρω. Αν και έχω πιστό, μόνο μια Amiga CD32 μου μένει. Που θα μπορούσα σου να έχω ερώτηση. Περίμενε, σου έχω ερώτηση όμως τώρα. Εκτός προγράμματος και εκτός επεισοδίων, θα PC Engine, γιατί δεν θέλεις. Δεν με τραβάει. Γιατί όταν ήταν τότε η εποχή των 90s, υπήρχαν μόνο κάτι πολύ φιδωλές αναφορές και αν στα περιοδικά. Δεν σου έχει μείνει δηλαδή. Δεν είναι ότι ήρθε εδώ. Ενώ εγώ εδώ το Jaguar, το Jaguar CD, το 3DO, το CDI, αυτά τα περίεργα, το Nomad που ήταν παρασαγωγή, το Virtual Boy, παρότι και αυτό ήταν παρασαγωγή, το Almanac και το Pixel μας τα έδειξε, μας τα έφερε, τα είδαμε στα μαγαζιά. Το NEC, το TurboGrafx 7, δεν το είδαμε πουθενά. Δεν το είδαμε. Πέρα από κάποια κλισέ αναφορές μικρές, δεν το είδαμε. Ναι. Οπότε, γιατί αν μου πεις, δεν θες μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα μηχανήματα και μπορώ να σου πω και εγώ κι άλλα. Μπορώ να σου πω, ας πούμε, το XI, το Mega CD της Pioneer, το JVC, το Mega Drive, το Amiga, το Boom, το φορητό, το Boombox που είναι για Mega Drive, Mega CD. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά, αλλά είναι job orientation οι άλλες αγορές που δεν τα ζήσαμε. Και δεν με τρελαίνουν γι' αυτό. Εγώ το σκεφτόμουν συνέχεια το PC Engine, θέλω να σου το πω και χθες. Ναι, μάλιστα. Όχι, ότι είναι αξιέ, αλλά ναι, εντάξει. Του έχω μια συμπάθεια γενικότερα. Ήταν ξέρω ότι δεν μπορεί να. Αυτό είναι εκτός προγράμματος, εντάξει, αλλά ναι, το θυμήθηκα. Αν θα το έπαιρνα για δύο παιχνίδια, να ξέρεις αυτό. Για το. Κοίτα τώρα, κόλλησε το μυαλό μου. Το Splatterhouse το πρώτο και το Castlevania το Rondo of Blood.
Αυτό το θυμάμαι τώρα. Αν το λέω καλά, ναι, το Rondo of Blood είναι το Turbo Engine. Και δύο παιχνίδια το έπαιρνα. Καλά, ποτέ δεν μιλες ποτέ. Καλά, ναι, δεν ξέρεις πώς μας τη βαράει. Εννοείται, ναι. Τέλος πάντων. Και η δεύτερη ερώτηση για να κλείσουμε, για να με κουράζουμε τους φίλους, το μέλλον. Digital, όλα. Πιστεύω ότι. Πέταμα οι βιβλιοθήκες. Νομίζω πως ναι. Και ξέρω ότι δεν αρέσει σε κάποιους. Σε σένα, ας πούμε. Και σε άλλα άτομα που ξέρω. Ναι, προφανώς. Αλλά. Μάλλον πάει προς τα εκεί. Digital, all digital. Δεν σημαίνει ότι εγώ που είμαι digitalas θα χαρώ με κάτι. Δεν με νοιάζει. Έχω την επιλογή να το παίρνω. Ναι. Απλώς κάποιοι άλλοι δεν θα την έχουν την επιλογή. Δεν είναι καλό να μην έχεις την επιλογή. Σωστό. Έτσι, αλλά. Όλα εκεί πάνε τελικά. Ναι. Καλός ή κακός. Εντάξει, το έχω ξεκινήσει. Έχω ξεκινήσει. Το digital έχει ξεκινήσει και καιρό. Δηλαδή έχει ξεκινήσει δύο γενιές πίσω ουσιαστικά. Αλλά με φοβίζει. Με φοβίζει ότι δεν θα μπορώ να πάω σε ένα μαγαζί να ψάξω τίτλους και δεν σου μιλάω για τα χειρισμένα. Να πάω σε ένα μαγαζί να αγοράσω ένα παιχνίδι. Μη σε φοβίζει, και... απλά δεν θα μπορείς. Απλά. Δυστυχώς. Ή να πάω να ανταλλάξω με έναν φίλο ένα παιχνίδι. Είναι πρόβλημα αυτό, ναι. Αυτό μου το έχουν πει άπειρα. Πολλοί, γιατί πήρες, μου λέει, PS5 digital, γιατί παιδιά δεν με ενδιαφέρει. Μου λέει, ναι. Και άμα βρεις με 10 ευρώ το δισκάκι, ενώ η αγορά του είναι 50, πεταχειρισμένο 10 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, δεν θα το πάρω. Ξεστεί. Είναι και άλλα πράγματα στη μέση αυτό που με ξενερώνουν. Γιατί ας πούμε, μπορεί να πετύχω μια προσφορά, να το παραγγείλω, είτε Ελλάδα, είτε εξωτερικό κάποιο παιχνίδι. Ή ας πούμε σε μια Black Friday να πάρω ένα παιχνίδι με 10-15 ευρώ και το περιμένω. Το ανυπομονώ από το ταχυδρομείο, ένα courier, να το φέρει σπίτι. Να μου πει γιατί να περιμένει ένα παιχνίδι 3-5 μέρες, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες να σου έρθει η Ελλάδα, το εξωτερικό. Όταν το digital download μπαίνουν τώρα και στο παιχνίδι 300 συνδέσεις σε 500, σου είχε κατέβει σε χρόνους γελίους, όπως είχαμε πριν από 3 χρόνια. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι όλα αυτά θα μου λείψουν. Ναι. Και εσύ, άμα είσαι και νετρολάδινος, θα ισχύει. Παλιά, οπότε θα σου μείνουν να ψάχνεις ακόμα για κάποια παλιά που δεν έχεις πάρει για να σου έρθουν το ταχυδρομείο για να τα ψάξεις. Ναι. Δυστυχώς αυτό αλλάζει. Ναι. Δυστυχώς αλλάζει, παιδιά. Εντάξει, λοιπόν. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Για πες το. Πριν το κλείσουμε, δεν ξέρω να το κλείνουμε εδώ. Κλείνουμε, βάλουμε. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Γιατί νομίζω ότι περάσαμε την ώρα. Εντάξει, ναι, θα το φτιάξει εσύ ανάλογα. Θα κόψω το μισό βίντεο. Θα κόψω το μισό βίντεο. Έχω την αντίληψη ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Ναι. Από αυτή τη γενιά δεν έχουμε δει τίποτα. Αφού ακόμα. Δεν είναι ούτε στη μέση, ή είναι στη μέση. Όχι, δεν είναι. Δεν ξέρω πότε θα είναι στη μέση, γιατί ξέρω πότε θα βγάλουν τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε δει τίποτα. Δηλαδή, όταν εγώ βλέπω. Πες ότι αυτό είναι. Η light εκδοχή, άστο. Πιάνουμε το Series X και το PS5. Και μπορεί να γίνει ένα Series X. Όταν... Όχι, πέρα από αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει πέρα από αυτό. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Παίζεις ένα παιχνίδι, ξεκινάς το παιχνίδι και σου λέει quality mode ή performance mode. Ναι, ναι. Και το ένα θα σου είναι στο... συναντήσεις. Ναι. Θα το συναντήσεις. Μάλλον. Λοιπόν, 30 frames στο quality. Ναι. Συγγνώμη. 30 frames το, ναι, καλά λέω, το quality mode για να στα δείχνει τα γραφικά super wow όσο ανάλογα το αυτό και τι monitor ή τηλεόραση έχεις, ναι. Και 60 το performance, okay. Που εννοείται τους χαλάει λίγο τα γραφικά πίσω. Ναι, ναι, ναι. Ή τώρα δεν ξέρω αν έχεις, ξέρω αν είναι PS5 ή Series X, στο παίζεις στα 120-60 και δεν σου είναι τα 30 μέσα. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχω δοκιμάσει. 120 είναι με ray tracing νομίζω. Μπρά, γιατί, λίγο, για ποιο λόγο αυτός ο περιορισμός PC είναι. Ναι. Φτιάξτε το από την αρχή να παίζει 4K και στα 120, ναι, με, ναι, όλα, ναι, στο full. Γιατί εδώ πέρα το κουτάκι αυτό εδώ γράφει ένα 8K, το ξέρω αν φαίνομαι. Και 4K γράφει ένα 8K εδώ, παιδιά, έτσι. Ναι. Ποια 8K. Ναι. Ποια 8K, μήπως είναι 10 frames το δευτερόλεπτο. Και πού θα τα δεις τα 8K. Και πού θα τα δεις τα 8K. Έχεις 8K τηλεόραση. Εγώ δεν έχω σίγουρα. 4K, εντάξει. Ναι. Αλλά... Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Ναι. Φτιάξτε τα παιδιά όπως πρέπει και μην μου βάζετε με ένα 30 frames για quality mode. Και μετά βλέπουμε αυτή η γενιά που έχει πάει και πότε θα βγει η επόμενη. Ναι, ναι, ναι. Σωστή, σωστό, σωστή παραδείγμα. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, καταρχήν ευχαριστώ που με κάλεσες. Πέρασα ωραία. Το συζητάω, εννοείται. Πώς και πώς το περιμέναμε, το περίμενα αυτό. Ελπίζω να άρεσε και στους φίλους αυτό το βίντεο. Να πούμε ότι υπάρχει κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα να είμαι φέτος μαζί με την ομάδα των Retro Computers στην AthensCon που θα γίνει αρχές Δεκέμβρη. 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Tech Vodou. Στο Tech Vodou, εκεί που γίνεται πάντα.
Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είμαι. Βασικά νομίζω ότι υπάρχει, ότι όντως είναι ναι, απλά δεν έχουμε πει, δεν έχουν πέσει υπογραφές. Ναι, είναι τώρα, τι πέσει υπογραφές. Τώρα έχω το συμβόλαιο εδώ, περίμενα. Αυτό, ναι. Αυτό θα το κοινόφρεστα, θα διάσω. Θα είμαι guest στο περίπτερο των Retro Computers. Για άλλη μια φορά θα κουβαλήσουν με πολύ κόπο από τα σπίτια τους βαριές οθόνες CRT, να τα λέμε αυτά, κονσόλες. Όχι αυτοί, παιδιά, δεν γίνεται, σας το λέω. Έτσι, ναι. Μικρότερες θα είναι. Όλη η ομάδα των Retro Computers λοιπόν να παρατάξει τα μηχανήματά της σε έναν ωραίο χώρο που μπορούν οι μικροί και οι παλαιότεροι, ας πούμε, να δούνε και να θυμηθούν, να μάθουν, να νοσταλγήσουν με όλα αυτά που κάνει μεράκι ομάδα των Retro Computers. Καλά, σχετικές ανακοινώσεις θα πέσουν σύντομα κτλ. Εννοείται. Θα τα πούμε εκεί. Τι άλλο, να πούμε ότι θα τα πούμε Σάββατο, όταν έρθει η ώρα. Περιμένω πώς και πώς αυτή την ώρα. Αυτό. Έπρεπε να με πιέσεις πάρα πολύ πέρσι. Έπρεπε να με πάρεις, να με πάρεις σηκωτό, σηκωτό. Από τα μαλλιά να με πιάνεις. Ναι, λέμε τώρα. Εγώ το είχα πει να έρθει, δεν ήρθε. Είχε πάει σε άλλες πόσες. Είχα σκάσει άλλες συναυλίες και κάπου είχα στεγνώσει. Πήγαμε όμως Nightwish και In Flames μαζί και Blind Guardian φέτος. Έτσι. Έτσι, να το λέμε αυτό. Και επίσης έχουμε και Villarreal, Παναθηναϊκό έξω. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ομάδα. Ο ξάδερφός μου θα πάει. Χαίρος. Μακάρι να φέρει γούρι. Πήγε. Και ο μάνατζερ μου στη δουλειά θα πάει. Είναι γουρλής. Άμα είναι γουρλής, εντάξει, όλα καλά. Είναι. Να μην ανησυχούμε για τίποτα. Αυτό, αυτό. Οπότε με Παναθηναϊκά πάμε και τοπικά στο Γαλάτσι. Είναι Γαλατσιώτης ο Σταύρος. Τον πέμεξα τοπικά στο Πας Γαλάτσι. Είδαμε και ένα ωραίο ματσάκι πριν από. Είναι κανένα δύο εβδομάδες. Πόσο είναι. Είναι κανένα δύο εβδομάδες. Θα τον παίρνω. Οπότε όποιος είναι Γαλατσιώτης και θέλει να δει και Πας Γαλάτσι, ας έρθει καμιά Κυριακή. Θα είμαστε κερκίδα. Θα πούμε. Μαζί με cheerleaders. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Να είστε καλά, παιδιά. Μην ξεχάσετε ένα like, ένα share. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης και όλους και τους νέους συνδρομητές που δεν είχα πάρει γραμμή ότι είχα περάσει τους 6.000 εδώ και κάνα δύο εβδομάδες. Δεν είχα πάρει ιδέα ότι είχα φτάσει σε αυτό το νούμερο. Κάνα θα γίνει κάποιο σχετικό post για αυτά. Οπότε ρίξτε και ένα sub όσοι είστε νέοι φίλοι στο κανάλι. Υπάρχει πολύ θεματικό περιεχόμενο κτλ. Νομίζω ένα backlog search στο κανάλι μου θα σας το δείξει για να σας ανταμείψει. Αυτά. Νομίζω ότι είμαστε ok. Πιστεύω να σας άρεσε, δεν ξέρω. Εννοείται. Ό,τι μπορείτε αποκτήστε, παιδιά, αξίζει το κόπο. Είναι όμορφο το συνέστημα του gaming γενικότερα και με τις νέες κονσόλες. Και με τις παλιές. Και με τις παλιές. Υπάρχουν όλες εδώ. Έτσι. Όποιος μπορεί και μπορεί να τα αποκτήσει και δεν το έχει κάνει, κάντε το, είναι... Do it. Είναι όμορφο συνέστημα αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Θα τα πούμε σύντομα με το επόμενο βίντεο. Come on.